Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4. Είναι ο Μπαλαντέρ της Τρίτης, 16 Ιουλίου 2019. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Καλησπέρα και στους φίλοι που λέει και μια ψυχή στα social media. Με Νίκο Μοσχοβίτη στο ένα μικρόφωνο. Όχι, δεν είναι. Πού είναι ρε. Έλα. Έλα αδελφέ μου, έλα, έλα αδελφέ ρε, φίλε μου, πού μου, είσαι. Έλα. Έλα φίλε, είμαι έτοιμος, εντάξει, περιμένω πώς και πώς να κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Και... νιώθω πολύ χαρούμενος πραγματικά. Πόσο πρωτοπορούμε δηλαδή πάλι σαν δίδυμο. Για ακόμα μία φορά, φίλε, για ακόμα μία φορά. Εντάξει. Είναι στο είναι ένα λάθος αυτό βέβαια, ναι. Είναι λάθος αυτό να το λέμε, ναι. Αλλά... δεν κάθεται, ρε φίλε, για ακόμα μία φορά κάνουμε διαφορά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Κάνουμε τη διαφορά απόψε, εντάξει. Είναι κάτι πρωτοποριακό για τα δεδομένα του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, έτσι. Γιατί θα βγει πρώτη φορά μία ραδιοφωνική κουμπί με διαφορετική μορφή, αλλά και με τους δύο παρουσιαστές της να είναι εδώ πέρα. Εντάξει, λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης στο ένα μικρόφωνο. Δεν σας λέμε που είναι αυτό το μικρόφωνο, είναι μυστικό. Εντάξει, το οποίο είναι καλά κρατημένο και από μένα και από τον συνάδελφο. Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας μέσα στον ενθουσιασμό και τη ζωή. Πίσω από την κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου. Σφίζει από ζωή ο Βασίλης μας σήμερα, Νίκο. Βασίλη, μην ακούς ρε φίλε, μην ακούς ρε φίλε. Λοιπόν... ξέρουμε όλοι ρε φίλε ότι η χαρά σου για ζωή είναι... ναι. Πάντα εκεί. Πάντα εκεί, χαμογελάει, χαμογελάει. Νάτος, νάτος, νάτος. Λοιπόν, στην καρδιά του καλοκαιριού... έχοντας φτάσει στα μέσα της... ποιο καλοκαίρι, πλάκα μας της θερινής περίοδου, καλοκαίρι, ρε, θα πούμε καλό χειμώνα, συνάδελφε. Καλό λοιπόν, φθινόπωρο. Την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες, ναι. Υποφέροντας στην αρχή της εβδομάδας πια από τη ζέστη, ναι. Έλεγα, ρε φίλε, να δροσίσει λίγο, δεν την παλεύουμε άλλο. Ωραία, δεν είναι η κατάσταση αυτή και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Γίνεται το χαμός την προηγούμενη εβδομάδα στη Χαλκιδική. Ναι. Το βουλώνω. Okay, ναι. Το βουλώνω γιατί έγινε χαμός. Ναι. Και αυτή η εβδομάδα είναι η σημερινή μέρα είναι χειμερινή. Δεν είναι... είναι αρκετά, ναι. Άντε κάνει λίγο δροσούλα, έβρεξε, φύσηξε και τέτοια. Σήμερα είναι μέρα χειμώνα κανονικά. Όποιος κυκλοφορεί έξω, πρέπει να είναι με ένα μπουφανάκι, ξέρω εγώ, να είναι με μακρύ παντελόνι. Δεν την παλεύεις, έχει κρύο σήμερα. Όταν μπαίνεις σε διαδικασία, πριν βγεις από το σπίτι, να δεις αν θα βάλεις ζακέτα, ας πούμε, ή αμάνικο, τότε λες στα μέσα του καλοκαιριού όλα αυτά, έτσι, και δεν μένουμε σε κάποια βόρεια χώρα, ας πούμε, σε κάποια Αυστρία, σε κάποια, πού να σου πω τώρα, okay. Μένεις στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και βγαίνεις με το κοντομάνικο και νιώθεις ένα τσίμπημα, ρε παιδί μου, ένα ρίγος σε διαπερνάει. Λες, έχει κρύο, πρέπει να βάλω κάτι, πρέπει να ντυθώ. Και έτσι λοιπόν έχουμε μπει στο φθινόπωρο για σήμερα τουλάχιστον. Από αύριο όμως ένα φιλέρι ότι φτιάχνει. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Καλά να είμαστε. Ο Αντίνος μας πιάνει εμάς. Ο Αντίνος Αλμπάνης. Πολύ καλός ηθοποιός. Όχι ο Αντίνος Αλμπάνης. Ο Αντίνος είναι. Είχε μπει το ρέτα. Λέγεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ναι, το ξέρω. Ναι, μας πιάνει. Δεν μας πιάνει εμάς. Εντάξει, θα μου πει αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Τι να πιάσει. Τι να πιάσει. Ναι. Η κατάσταση στη Χαλκιδική για όσους δεν βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο, ναι. Είναι πραγματικά δύσκολη. Πήγε Σαββατοκύριακο Χαλκιδική, Νίκο, ε. Και το λέω εγώ, ο οποίος βρίσκεται από την άλλη πλευρά του ποδιού που έγινε ο χαμός. Έτσι, δηλαδή, ναι. Δεν ήμουνα κοντά στο πρώτο πόδι για να δω από εκεί τι έγινε. Ναι. Στο δεύτερο πόδι, ακόμα μαζεύουν οι άνθρωποι τα όσα γίνανε. Τα δηλαδή, κομμάτια είναι τους. Λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχουν γίνει, εντάξει, τώρα πέρα την πλάκα, έχουν πάθει άνθρωποι πέρα τις ζωές που χάθηκαν, που είναι το πρώτο μεγάλο πλήγμα της κακοκαιρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν πάθει άνθρωποι ζημιές. Δηλαδή μου είπανε σήμερα για άνθρωπο που έχει βενζινάδικο δικό του στην Ποτίδια κοντά και έπαθε ζημιά 80.000 ευρώ. Άντε τώρα ξαναστείς το πάλι από την αρχή. Θα σκεφτεί τώρα ο Αδαΐς θα σκεφτεί και θα πει. Ναι. Εντάξει φίλε βενζινάδικο για να βγάζει. Ναι, ωραία. Δεν είναι έτσι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν δηλαδή είναι δεν είναι έτσι. Είναι πολύ μεγάλη ζημιά που έγινε. Δεν είναι έτσι. Είναι μια κατάσταση πολύ ζόρικη. Ναι. Έτσι, και υπομονή σε όλους όσοι είχαν. Προβλήματα τα οποία τέλος πάντων φτιάχνονται, ρε παιδί μου, okay, αλλά το λες ότι ναι. Φτιάχνεται. Για κάτσε, φτιάξτε, να δεις τι ωραία είναι. Δύσκολη, και έγινε, ρε φίλε, ακριβώς στη μέση τη σεζόν. Δηλαδή, πάνω που εντάξει, τώρα η Χαλκιδική δεν δουλεύει και 4 μήνες το χρόνο, 5, όπως άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας. Δουλεύει Ιούλιο-Αύγουστο, έγινε Ιούλιο. Καλά, και πιο πριν δουλεύει. Απλά τώρα Ιούλιο-Αύγουστο είναι που ναι, παιδί, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Ιούλιο-Αύγουστο είναι full. Ναι. Στη Μύκονο είναι full από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Νύχτες στη Μύκονο, ναι. Εντάξει, οκ, okay, σωστό. Άνα, μπράβο. Σωστό. Στην όμορφη Χαλκιδική μας, τη σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ιούλιο, Αύγουστο
Εντάξει, και μετά πιο χαλαρά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, την μέρα που έσκασε η κακοκαιρία στη Χαλκιδική, ένας σχολητός μου έχει εξοχικό στο Ποσίδι. Και μου λέει, πάμε, λέει. Έλα, λέει, πάμε μια βόλτα, γυρίσουμε αύριο. Του λέω, φύγε και θα δω και τα λοιπά. Δεν πολύ ψήθηκα εγώ να τραβηχτώ μέχρι εκεί. Και σκάει το βράδυ η κακοκαιρία φυσικά. Και την επόμενη μέρα που τον πέραν, του λέω, τι έγινε, ζεις, του λέω και τα λοιπά. Εντάξει, δόξα, το θέμα μόνο ρεύμα, λέει, δεν είχαμε. Λέω, μικρό το κακό, οκ. Okay. Και μου λέει τώρα, πρόσεξε, Πέμπτη είχε επιστροφή Κυριακής. Λέει, τρομάξαν όλοι και συγκεντρήκαν και φύγανε. Τουρίστες, είτε μιλάμε για ξένους, είτε μιλάμε για Έλληνες. Υπάρχει μία, πες το, συνομιλία εδώ πέρα, τέλος πάντων, από δεύτερο πόδι. Ναι. Πέμπτη μεσημέρι είχε κάποιος μία δουλειά στις 3 η ώρα στο Πολύγυρο. Έπρεπε να φύγει από το Μαρμαρά για να πάει στο Πολύγυρο, σκεφτόμενος αυτό το πράγμα ότι θα γίνεται πανηγύρι στο δρόμο. Έφυγε στις 12 και έφτασε μετά το φανάρι της Νικήτης 3 παρά 10 από το Μαρμαρά. Τώρα, έτσι λέει η μαρτυρία. Δεν ήμουν εκεί για να το δω και να σου πω ότι έτσι έγινε. Ωραία. Υπάρχει μια μαρτυρία τέτοια. Είναι χειρότερο και τον Καβαδέο που είναι αυτή τη στιγμή φρέντο εσπρέσο. Δηλαδή είναι πραγματικά εκπληκτικό. Χειρότερο για από αυτό. Ναι. Με το φρέντο εσπρέσο στο χέρι, Καβαδία. Είναι 10 και 25, ρε φίλε. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Τι φρέντο εσπρέσο, ρε Βασίλη Καβαδία. Δηλαδή, καλά σου λέει, ρε φίλε. Σωστό. Ο τζάμπα δεν λέμε ποτέ όχι, Βασίλη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άμα είναι κούτρο καφέ, τελειώσαμε. Δηλαδή, άμα ήταν και ουίσκι 8 ώρα το πρωί θα το πίνει. Καλά, αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Λέει, μη ρωτά καν. Ναι. Τι ρωτά και εσύ, ρε συνάδελφε, δηλαδή τώρα. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μάλιστα. Έχεις δίκιο. Τι έχουμε άλλο, φίλε, γενικότερα. Πώς είσαι, Νίκο μου. Σε Νίκο μου. Νίκο μου. Είμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο, θεωρώ. Ναι. Γίνονται πραγματάκια. Το σκηνικό χθες του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ναι, το σχολείασε. Ναι, ασχοληθήκαμε χθες το βράδυ αρκετά με αυτό. Δεν το πιστεύω να το έκραξες. Όχι, πρόσεξε, δεν το έκραξα καθόλου και είπα ότι μακάρι αν αυτά τα οποία γίνανε χθες δεν προκαλούν ξύλο και μπουνίδια στην Αθήνα μέσα επόμενες μέρες, ήταν ένα πολύ ωραίο τρολάρισμα και υγιές τρολάρισμα. Όχι, μα να σου πω λίγο κάτι. Οι διοκτήτες των δύο ομάδων έχουν κρατήσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, ναι. Ποιο ξεχνάει το αυτοκίνητο του Δημήτρη Γιανακόπουλου που κυνηγούσε τους Αγγελόπουλους, ας πούμε. Είναι πολύ ένα μεμονωμένο περιστατικό που πιάνει τώρα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Μια το χθεσινό ήταν ωραίο. Κάτι πολύ ωραίο. Ήταν ωραίο. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Πολύ χαβαλέ. Είχε πολύ χαβαλέ το χθεσινό. Και αυτοί οι τσίπρες μόνο 8 ευρώ βάλανε. Βάλε και να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε το σκηνικό του Παναθηναϊκού και σκεφτόμουν πώς θα απαντήσει ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός γενικά στο μπάσκετ είναι πολύ θρυμωμένο στα σκηνιά, ρε παιδί μου. Απάντησε ωραία. Ήταν καλό. Νομίζω ότι ακόμα και δική του πλέον, αρκετοί από του δικού του. Έχουν αρχίσει λίγο να το αναθεωρούν το σκηνικό. Γιατί όλοι περίμεναν ότι θα παίξουν Α2. Αλλά μέχρι τώρα δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Και το σκηνικό που κάνανε ήταν πολύ ωραίο. Θα λέω παίξουν αυτοί Α2 τελικά, ρε. Φίλε, η Α2 υποτίθεται μέχρι χθες, 15 του μήνα, ήταν να καταθέσουν οι ομάδες αιτήσεις συμμετοχής. Ωραία. Ναι. Και ξαφνικά βγαίνει μια ανακοίνωση από την ΕΟΚ χθες. Η ΕΟΚ, η οποία έχει εκφραστεί από το πλέον επίσημο χείλος του κυρίου Βασιλακόπουλου, ότι πρέπει να βρούμε μια λύση για τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Και βγάζουμε ένα κοινό χθες και λέει ότι παρατείνεται τέλος πάντων αυτή η διορία και πάμε για Παρασκευή. Σήμερα βγήκαν 16 ομάδες που μπορούν να βρίσκονται στην Α2 και μέσα θέσουν και ο Ολυμπιακός. Πάμε πευκοχώρη Ολυμπιακός. Και Ανατόλια Ολυμπιακός. Λάθος ήταν αυτό του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Φίλε, το πευκοχώρη έπεσε. Έπεσε, άρα Ανατόλια Ολυμπιακός θα πάμε να δούμε. Ανατόλια Ολυμπιακός, ναι. Έγινε και κάτι άλλο πολύ ωραίο. Τι. Σε αυτές τις 16 ομάδες, την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήσουν, τα έλεγα εγώ. Το Λαύριο, ναι, έπεσε. Ναι. Μαζεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Νεσάκε και αποφάσισαν ότι ήταν άδικο να πέσει το Λαύριο και λένε ότι εμείς αποφασίζουμε ότι δεν θα πέσει το Λαύριο και συνεχίζει την Α1. Πολύ ωραία, συνεχίζει την Α1. Και βγάζει σήμερα η ΙΟΚ τις 16 ομάδες, ναι, που μπορούν να παίξουν Α2 και έχει και το Λαύριο. Τρομερά πράγματα. Τεράστια επιτυχία. Τι γίνεται. Πρόσεξε με τώρα. Αυτό, άμα θέλω να το σκεφτεί διαφορετικά, η ΙΟΚ μπορεί να σου λέει ότι υπάρχει μία κενή θέση στην Α1. Που ποιος θα την πάρει λίγο από εδώ που λένε σε αυτή η ώρα, μπορεί να αλλάξει κάποιος. Φαινομενικά θα παίξει Α2. Μπασκετάρα, φίλε. Το πιο ωραίο άθλημα. Το πιο ωραίο άθλημα. Στις άλλες χώρες. Στις δικές μας όχι. Για γέλια. Για γέλια. Ποιος είπε να βάνα πριν εδώ πέρα. Πήραν τα πράγματα. Ωραία, μάλιστα. Τώρα που είπες και μπάσκετ, εντωμεταξύ να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη με θέμα συζήτησης την ΚΑΕ Άρης και ψοπαλέ δεν πρέπει να έχει πάνω από 50 άτομα. Είναι δηλαδή ντροπή πραγματικά και πολύ απογοητευτικές εικόνες που βλέπουμε από το Αλεξάνδριο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό ως ξενέρωμα του Αριανού με την όλη κατάσταση, ως απάθεια
Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Πάντως είναι απογοητευτικό και είναι κρίμα. Δεν είπαμε ότι θα πάρει κάποια απόφαση. Έπρεπε να πάει ο κόσμος σήμερα να ακούσει τι γίνεται. Αλλά δυστυχώς δεν πήγε κανένας. Λίγοι και καλοί που αυξήθηκαν με τον Ποχορίδη και τον Σλαφτσάκη που είναι για αυτές τις κερκίδες και παρακολουθούν τη συνέλευση και τις εξαγγελίες του κυρίου Γουλιέλμου. Είναι φίλε αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ότι. Για τώρα δεν το λέω με αφορμή. Είναι αφορμή αυτό. Δεν είναι ότι δηλαδή είναι ο Αριανός, έτσι, είναι ο Παοξής, είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όλα αυτά. Είναι γενικότερα ένα θέμα που έχουμε. Ναι. Ωραία. Το οποίο έχει να κάνει με το ότι κερδίζει η ομάδα μας. Τι ωραία, τι καλά. Να βρούμε εισιτήριο, να πάμε στο γήπεδο. Καλά, ναι. Έτσι. Έχει εισιτήριο, δεν βρήκα, δεν πάρε τον τάδε ρεσί. Ρεσί, ξέρω ένα στην καέστηπα, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν κερδίζει, έχει πρόβλημα. Φταίνε όλοι και εγώ είμαι στην απέξω πάντα. Κοίτα, ο Άρης στο μπάσκετ δεν ήταν για τόσο να μην παρεξηγηθώ, ναι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω για τους φίλους του Άρη, οι οποίοι ειδικά στο μπάσκετ στηρίζουν πολύ. Βάζουν πλάτη σχεδόν ανεξαρτήτως με το τι γίνεται. Σήμερα δεν έγινε κάτι. Είτε πηγαίνει πολύ καλά, είτε πηγαίνει μέτρα, είτε πηγαίνει άσχημα. Τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή, ο Άρης στο μπάσκετ δεν κάνει, ρε φίλε, τίποτα απορίες φοβερές. Όχι. Ωραία. Παλεύει να σωθεί. Στα περισσότερα από τα μισά παιχνίδια έχει μια πολύ ικανοποιητική ποιότητα στο παλέ. Χώρια τα ντέρμπι που τα έχει γεμάτο. Το είχε μάτω πάλι. Σήμερα η εικόνα ήταν πολύ κακή. Δυστυχώς είναι σε εξέλιξη βέβαια η συνέλευση. Θα δούμε τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της, γιατί αυτές οι συνελεύσεις δεν ξέρουμε και πότε τελειώνουν. Είπε κάποια πράγματα ο Γουλιέρμος, λέει θα κάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον μπαν, θα βγάλω τα διαρκείας, λέει. Α, εντάξει. Το να πείσει τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Ειδικά με το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο, εμένα με έκανε έξαλλο. Το διοικητικό συμβούλιο. Το οποίο. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι ελληνικό τώρα. Περίμενε, έχει βάλει. Άκησα και λαρίο, εντάξει, είμαστε στον αέρα. 1997-1999, πολύ ωραία σειρά. Αριανάρα, ρε φίλε. Αριανάρα κιόλα, εντάξει. Ναι. Ο οποίο βέβαια βγήκε και είπε σήμερα, έκανε δηλώσει. Και λέει, εγώ λέει, δεν έχω μιλήσει λέει, ποτέ με τον κύριο Γουλιέλμο. Ο Χάρης λέει που το ζήτησε, λέει, και εγώ με τον Χάρη πήγα. Okay. Και δεν μπορώ να προσφέρω, λέει κιόλα. Ρε φίλε, έβαλε τώρα ένα διοικητικό συμβούλιο, ίσα για να βάλει. Και να είναι νομικά καλυμμένο και να παρουσιάσει σήμερα στην Ελλάδα έχω διοικητικό συμβούλιο. Τώρα, από αυτού, ρε φίλε, που είναι στο διοικητικό συμβούλιο, ποιο ασχολείται με τον Άρη. Αφού πάλι μόνο του θα ασχολείται. Δεν έχει κανέναν άλλο. Και ο Χάρης του Παγκεωργίου. Είναι μόνο του έχει μείνει. Και ο Χάρης που έχει βάλει το κεφάλι του στον τερβά με την υπογραφή. Φίλε μου, να σου πω λίγο κάτι. Στι περισσότερε ομάδε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Εντάξει. Γίνονται κάποια δέλτα σίγμα, ξέρω εγώ, διοικητικά συμβούλια. Πενταμελή συνήθω, Νομίζω κάπου τόσο είναι. Επί τη ουσία τώρα αυτοί που αποφασίζουν στα πενταμελή συμβούλια είναι σχεδόν πάντα ο πρόεδρο. Άντε και να είναι κανένας ακόμα που ρε παιδί μου ξέρεις έχει... είναι κοντά στην ομάδα τέλος πάντων τρέχει τέτοια θέματα. Έτσι. Γιατί ο πρόεδρος μπορεί να μην είναι κάθε μέρα εκεί. Εντάξει τώρα, η ουσία είναι πολύ μικρή τώρα. Αν είναι 5, αν είναι 3, πόσοι ασχολούνται και δεν ξέρω εγώ τι. Λεφτά υπάρχουν, όπου υπάρχουν λεφτά, όλα καλά είναι. Όταν δεν υπάρχουν. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, ρε Νίκο, είναι και άλλα ζητήματα. Είναι. Εντάξει, τα λεφτά φίλε, είναι το πρώτο, κάτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Να σου πω λίγο κάτι. Όταν υπάρχουν τα λεφτά. Τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή πενταμελέ συμβούλιο γιατί είναι ο Άκης Ακελαρίου και δεν είναι ξέρω εγώ, ο Παπαδόπουλος και όλα αυτά, τα σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά. Όταν δεν έχεις και λεφτά, ναι. Ωραία, σου φταίει και το διοικητικό συμβούλιο, σου φταίνε διάφορα πράγματα. Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας στο μπάσκετ της πόλης τα τελευταία χρόνια. Στον μπάσκετ τι γίνεται στο μπάσκετ, τίποτα. Πολύ καλά, εσύ τι κάνεις, καλά είσαι. Κατάλαβα. Ένα σαν δίκη ο Πάοκ, φίλε, σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση. Μπορεί και μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί. Όπα! Με μάλλον έχει προ το τέλο εδώ. Φράγκο Φραγκούλη. Κοίταξε, φίλε, αν δεν έρθει ο Ιβάν Σαββίδη να πει τι θα κάνει με τον μπάσκετ. Φτάνει. Ούτε διοίκηση μπορεί να βγει, ούτε κανένα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, okay, για να έρθει. Τι άλλο περιμένει για να έρθει ο Ιβάν Σαββίδη να ασχοληθεί με τον μπάσκετ του Πάοκ. Όχι, δεν έχει καταλάβει. Δεν σου λέω να αναλάβει τον μπάσκετ. Να πει κάτι, οκ. Να πει ότι πολύ ωραία προχώρησε με τη διοίκηση, εγώ θα σα δώσω τόσα. Ναι. Που εγώ λέω δεν θα το πει ούτε αυτή φορά. Αλλά τέλος πάντων, okay, θα έχουν διαβεβαίωση για να προχωρήσουν. Μάλιστα. Για τον μπάσκετ θα μιλήσουμε δύο ώρες σήμερα, δεν ξέρω. Hold that thought, βάλε μια νοτελία. Oh yes, yes, oh yes, 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 yes. Λοιπόν, γιατί έχουμε φτάσει 10:30 και πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έχεις και το σκυλί μαζί σου εκεί πέρα στο booth ή... Άρακι, εδώ πέρα έχουμε να πούμε κανονικό στούντιο, σε παρακαλώ. Μιμούμαστε άλλους. Φύγε στο διάλειμμα για τα ποτά, έλα. Στα κιλά διαφέρεται λίγο, λοιπόν. Πάμε σε πολλά, αλλά τέλος πάντων, άντε. Πάμε στο break. Στοίχημα.gr μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή στο τάμπλετ ή στο κινητό σας και επιλέγετε ανάμεσα εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές με cash-out, με καζίνο, με τα πάντα όλα. Στοίχημα μαζί μας. Βασίλη Γαβαδία, δώσε break και επιστρέφουμε σε λίγο με Νίκο Μοσκοβίτη. Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Επιστρέφουμε πέρα. Θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου.
στην πρώτη μέρα του φθινοπόρου για το 2019. Σιγά σιγά έτσι, παραγγέλνουμε πετρέλαιο, να παραγγέλνουμε ξύλα για το τζάκι. Σιγά σιγά και να ψήνουμε κάστανα, Νίκο Μοσχοβίτη. Είσαι υπερβολικός, εντάξει. Όχι, λες, ε. Είσαι υπερβολικός. Είσαι υπερβολικός. Κάποιοι δεν έχουν φύγει με άδεια, Νίκο. Σε αντίθεση με κάτι άλλου. Κάποιοι περιμένουν να φύγουν με άδεια. Άσε ρε χαβαλέ τώρα, άντε μη. Ξαναλέω, ναι. Το έχω πει πολλές φορές, άδεια ναι, είναι όταν δεν κάνεις τίποτα. Μαζί σου. Έτσι. Άρα δεν είσαι άδεια. Όταν έχει άδεια κάποιος, ναι. Σταματάει από όλα ναι. Και έτσι. Περνάει όπως διακοπές του. Ο καθένας όπως θέλει. Ναι, όπως είμαι εγώ την προηγούμενη ναι. Σε σένα έχω μία μικρή, τέλος πάντων, ένσταση. Τι τρίβεις και ακούγεται. Όχι, όλα καλά. Α. Την οποία θέλω να τη συζητήσω μαζί σου. Ό,τι τι. Λοιπόν, εγώ ρε παιδί μου έχω μία σκέψη την οποία τη μοιράστηκα και με κάποιους συναδέλφους εκεί πέρα. Όχι, με αφορμή εσένα, αλλά ξέρεις και άλλους ρε παιδί μου που ακούω πολλές φορές. Και προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος παίρνει άδεια το καλοκαίρι ναι. Και δεν πάει κάπου. Θα σου το εξηγήσω. Δηλαδή, είναι πολύ απλό. Στα δικά μου τα μάτια, ναι. Παίρνεις ρε παιδί μου άδεια. Για να πας κάπου. Τώρα το κάπου, ο καθένας είναι ανάλογο το που θέλει και που μπορεί πάμε να φύγει. Έτσι. Μπορεί κάπου να πεταχθεί στη Χαλκιδική τρεις μέρες. Μπορεί κάπου να πάει σε νησί, μπορεί ναι, κάπου ναι, να πάει ναι. Στο εξωτερικό. Ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό ανάλογα, σωστό, όπως θέλει ο καθένας. Σωστό. Αλλά εμένα προσωπικά, αν μου πεις να πάρω άδεια μια εβδομάδα, λέω για παράδειγμα, για να κάτσω στο σπίτι μου, την τρίτη μέρα θα αρχίσω να ξύνομαι, να ξέρεις. Τρίτη μέρα θα αρχίσω να ξύνομαι. Τέταρτη θα ανοίξω υπολογιστή, θα αρχίσω να ψάχνομαι. Πέμπτη θα πάρω τηλέφωνα. Δηλαδή και πολύ είπα. Δεν. Θες να μου εξηγήσεις λίγο γι' αυτό, θες να μου. Δεν είμαι έτσι. Θα σου πω το εξής. Ναι. Άσε που δεν είσαι έτσι. Κοίτα, εγώ χωρίζω την άδειά μου πάντα. Δεν ξέρω τι ψυχάκια είσαι τώρα, θα σε μάθουμε. Ψυχάκια εγώ, ρε. Εγώ, ρε. Εγώ ψυχάκια εγώ. Καλά, καλά. Ναι. Εγώ συνήθως χωρίζω την άδειά μου σε δύο μέρη. Εντάξει. Ναι. Γενικότερα θέλω στο ένα κομμάτι της άδειας να κάνω πράγματα της καθημερινότητας τα οποία δεν έχω τη δυνατότητα να τα κάνω τόσο πολύ όταν δουλεύω. Επειδή κάποιος έχει τη φαϊνή ιδέα εμένα να με βάλει να κάνω και απόγευμα και βράδυ και να μου σπάει όλη τη μέρα στην ουσία και να μην έχω τον απαιτούμενο χρόνο για να κάνω πούμε, κάποια πράγματα. Εγώ ναι. Προσπάθησα την προηγούμενη εβδομάδα να δω τους φίλους, τους κολλητούς μου, που δεν τους βλέπω πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα, είναι η αλήθεια. Ναι. Εντάξει, να δω τους κολλητούς μου, να πάω για κανένα καφέ, να πάω για κανένα ψαράκι, έτσι ωραίο ρε παιδί μου κτλ. Ψαράκι ακούω. Ψαράκι ναι. Βεβαίως και μπάρικα, ωραία ρε παιδί μου, πήγαμε. Εντάξει. Όταν μπήκε λίγο στο πλάνο η Χαλκιδική, αφού τελείωσε με κάτι εκκρεμότητε αρχέ τη προηγούμενη εβδομάδα που είχα, λέω ρε παιδί, μα κάνουμε τα μπανάκια μα τώρα, πάμε για Χαλκιδικούλα, Κουλούπου κτλ. Έσκασε η βροχή. Κατάλαβε. Ναι, σωστά. Και σωστά. Μου ήταν λίγο δύσκολο. Ατυχία. Ναι, ήταν okay. Ατυχία, εντάξει. Ναι. Δεν μπορούσα, ας πούμε, να πάω. Άξι. Δεν ήθελε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να πα σε ένα άλλο μέρο για παράδειγμα. Για μια-δυο μέρε, τρει, δεν σου λέω δεν ρε παιδί, παιδί με να πα για κοίτα, τι υπόλοιπε μέρε συνήθω πηγαίνω στην Κύπρο. Αυτό θα κάνω και φέτο. Μάλιστα. Εντάξει. Όπου... Όχι, για την... δεν λέω για την επόμενη αδειά σου. Ναι. Λέω για αυτή την οποία έχεις τώρα, καταλαβες. Ναι, η επόμενη. Και εδώ θέτω ένα ερώτημα στους φίλοι ακροατές. Φίλοι, ναι, φίλοι. Το οποίο έχει να κάνει με τη δική μου λογική. Προφανώς πάντα όταν μιλάμε για άδεια για κάποιον που πάει κάπου. Είναι πολύ υποκειμενικό. Έτσι. Ναι, όχι, και βάζουμε και επειδή είμαστε σε μια χώρα που εντάξει δεν είναι ευημερή κιόλας. Ναι. Έτσι. και το κομμάτι το οικονομικό, έτσι. Που εγώ το δέχομαι. Ναι. Έτσι. Να μου πει κάποιο ότι ρε φίλε δεν είχα που να πάω κάπου, ξέρω εγώ και κάθε σπίτι μου. Οκ, okay, πάσου. Ναι. Απλά αυτό δεν είναι ρε παιδί μου η πλειοψηφία. Επειδή εσύ ξέρεις ότι ο Παπαδόπουλος έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει κάπου. Μα σε ξέρω, αγόρι, με 100 δουλειά κάνει. Είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό λες γιατί δεν πηγαίνει. Εκτός ότι είσαι και εσύ από τους πιο ακριβοπληρωμένους, όπως έχει υποθεί. Αλήθεια λοιπόν, είναι αυτό, ναι. Έτσι. Εγώ θέτω ένα ερώτημα ρε παιδί μου στο ότι το να πάρει άδεια για μένα, στο δικό μου το κεφάλι μέσα ρε παιδί μου, ξέρει ότι. Είναι ανοιχτό, δεν είναι ρε παιδί μου κολλημένο. Ναι. Είναι ότι παίρνω άδεια το καλοκαίρι για να πάω κάπου. Σου λέω, θα είναι τρεις μέρες, θα είναι κάπου κοντά, θα είναι στο χωριό, θα είναι σε ένα μέρος που δεν έχω ξαναπάει, κάπως έτσι. Μου κάνει ρε παιδί μου τέτοιο, κατάλαβες μου, είναι λίγο. Μου κάνει εντύπωση. Στο χωριό, όταν τα είχαμε κανονίσει, θα πάμε λίγο το Σαββατοκύριακο, δεν έκατσε και θα πάμε μάλλον αυτό το οποίο έρχεται. Στο θρυλικό Μελάνθιο, έτσι. Στο θρυλικό Μελάνθιο. Κοίτα, πρόσεξε να σου πω κάτι. Για να πας και κάπου, εμένα δεν με ψηλοτράβηξε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει, ας πούμε, να έχεις ένα-δύο κολλητούς σου που έχουν άδεια. Που δεν είχαν. Ναι, σωστά. Εντάξει. Να, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Να είσαι σε σχέση που δεν, είναι, που δεν είμαι πλέον. Ναι. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το ακούνε τώρα οι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή και φεύγουν τα αιτήματα. Παίζει και αυτό το ρόλο. Στα Instagram και Facebook ναι. Και τέτοια. Πέρυσι, ας πούμε, που ήμασταν σε μια άλλη κατάσταση, πήγαμε. Ναι. Εντάξει, φέτος όχι. Δηλαδή, περίμενε η δεύτερη άδειά σου.
Θα πας πάλι κάπου. Εμένα η δεύτερη άδειά μου, ρε φίλε, θα ήταν κάπου το Σεπτέμβριο. Για να πάω. Μην πω τώρα δημοσίως το δράμα που ζω για αυτή τη συναυλία, τις δύο συναυλίες. Για να πας στην Αθήνα. Ωραία. Για να... Ήθελα να κατέβω στην Αθήνα. Florence and the Machine, ναι. Για να πάω Florence and the Machine. Εντάξει. Η Florence and the Machine, την οποία την αγαπάμε και εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου, την έχω πάρα πολύ ψηλά. Ίσως και στην κορυφή των μουσικών που θαυμάζω. Ναι. Ωραία, και θέλω να δω live. Ναι. Εντάξει. Έχει την τη φαϊνή και πανέξυπνη ιδέα να κάνει το live της στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο χωράει 5.000 κόσμου. Εντάξει. Ναι. Είσαι η Florence and the Machine. Δεν είσαι η Villagers of Ioannina City. Έτσι. Πολύ ωραία μπάντα και οι Villagers, δεν λέω. Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, οκ. Okay. Και έρχεται τώρα η πανέξυπνη Florence και λέει να το κάνω το live στο Ηρώδιο. Τρέχουν οι εταιρείες παραγωγών. Τέλος πάντων, το παίρνει μια εταιρεία και συνεργάζεται αυτή η εταιρεία με γνωστή καταπληκτική εταιρεία που βγάζει ηλεκτρονικά εισιτήρια. Oh. Δηλαδή, η συγκεκριμένη εταιρεία. Για να βγάλει εισιτήριο στο live του Μίλτου Πασχαλέδου, που είμαι και ένα φίλο, θέλει να σου βγάλει την ψυχή. Εντάξει. Ναι. Εγώ πέρυσι είχα κλείσει ακτοπλοϊκά από εκεί για τι διακοπέ και επειδή έτυχε να αλλάξουμε την ημερομηνία για μια μέρα να τα πάμε πίσω, έπρεπε να μιλήσουμε μέχρι με τον πρόεδρο τη εταιρεία. Δηλαδή, έπρεπε να φτάσουμε τόσο μακριά. Και βγάζει 5.000 εισιτήρια για την πρώτη συναυλία. Εντάξει. Και δεν πρόλαβε. Και σου λέει η δικιά σου για την πρώτη συναυλία, 19 του μήνα. Ότι είσαι σε διαδικτυακή ουρά. Εσύ τι καταλαβαίνεις, Ρε Νίκο, εδώ που όταν πας κάπου να πληρώσεις και είσαι σε ουρά. Ότι έρχεται κάποια στιγμή η ώρα σου. Ναι. Έτσι. Για να πληρώσεις την υπηρεσία την οποία θέλεις. Εντάξει. Όταν όμως έχει 5.000 limit, ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι μπορεί και να μην προλάβεις να κάνεις τη δουλειά σου. Και επειδή γίνεται αυτό το πράγμα, η Florence, η καλή μας φίλη, αποφασίζει λοιπόν ότι θα δώσω και δεύτερη συναυλία πάλι στο Ηρώδιο. Oh. Ωραία. Αντί για 19 Σεπτεμβρίου η μία, 22 η δεύτερη. Ναι. Στείνεις εσύ πάλι στη διαδικτυακή ουρά σου και σε ενημερώνει η εταιρεία με τα εισιτήρια ότι δεν υπάρχει ουρά, ότι 11 η ώρα που θα βγει η προπόληση των εισιτηρίων θα βγει ένας τυχαίος αριθμός και μέσα από εκεί θα προλάβεις να πάρεις το εισιτήριό σου, αν θέλεις. Ωραία. Και τι αριθμός θα βγει από την Μοσκοβίδη την πρώτη φορά που το πρόλαβε και τη δεύτερη? Τι? 19.129. Ωραίος. Για 4.500 εισιτήρια. Και μπάρεις. Άρα δεν θα πάμε στην Αθήνα. Παίρνουμε τα αυτά. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να πάμε στην συναυλία. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία, εντάξει. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, να πω την αλήθεια. Γιατί γενικά το ερώτημα είναι δύσκολο, αλλά επειδή στην Ελλάδα, όπως ξέρεις πολύ καλά, πάντα υπάρχει a guy who knows a guy who knows a guy who knows a guy, έτσι. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα βρούμε μια διπλή μαμημένη πρόσκληση και θα πάμε να τη δούμε τη Florence από κοντά. Ντροπή. Ναι, κατάλαβες. Μάλιστα. Εκτός και αν, γιατί είδα ότι θα είναι Μάρτιο, τον άλλο Μάρτιο, στο Τωρίνο, που είναι σχετικά κοντά, στην Ιταλία. Εκεί δεν νομίζω να χωράει το μέρος 5.000 κόσμο. Και αν έχει 5.000 κόσμο, νομίζω δεν θα είναι τέτοιο. Δεν θα είναι με βίβα. Θα μπορείς κάπως αλλιώς να κλείσεις το εισιτήριό σου σαν άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι της αδειάς μου, μετά από αυτή τη μεγάλη παρένθεση που άνοιξα, ισχύει, αλλά ίσως να ισχύει μόνο για μια βόλτα στην πρωτεύουσα, όχι για κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά θα έχεις μια εβδομάδα. Ρε. Μια εβδομάδα βόλτα στην πρωτεύουσα θα κάνεις. Η πρωτεύουσα, φίλε, για μια εβδομάδα δεν σε φτάνει, άμα θες να την γυρίσεις. Σωστό. Να τα λέμε όλα. Απλά ξέρεις τι γίνεται, Νίκο μου. Καλησπέρα στον πάντα... φίλο τον Νίκο από το Λιτόχωρο που μας ακούει και μας είχε δώσει το αποκλειστικό, εντάξει, με την μπασκέτα. Πρώτη εμείς είπαμε. Πρώτη εμείς και μετά το ανακαλύψαν όλοι οι υπόλοιποι γατάκια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα πας δηλαδή μια εβδομάδα στην Αθήνα, συνάδελφε, μάλιστα. Δεν το ξέρω. Δηλαδή θα πρέπει a guy who knows a guy who knows a guy who knows a guy να στείλει ένα μήνυμα σε κάποια βάση και να πει να μου στείλει μια φωτογραφία ότι εδώ είναι η προσκλήση να τις πάρεις. Ναι. Ωραία. Για να έχουμε την αφορμή αυτή. Αλλιώς θα δούμε. Υπάρχουν και άλλα μέρη, Νίκο. Απλά ο Σεπτέμβριος είναι, ρε παιδί μου, λίγο μήνας για εμάς περίεργος. Καλά, εσύ δεν έχεις μπάσκετ εκείνη την περίοδο. Είναι αλήθεια, εντάξει. Όχι, ρε φίλε. Είναι περίεργο στη λογική ότι... Έχει διάφορες ανακατατάξεις. Είναι μήνες που πολλές φορές περισσότεροι μαζεύονται. Ξέρεις, αφήνεις πράγματα που μένουν για το Σεπτέμβριο, για το καλοκαίρι, είσαι πιο χαλαρός και είναι λίγο ζόρι. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι να πάμε να δούμε Florence. Τα άλλα θα τα βρούμε. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι δύο εβδομάδες έχω άδεια, δύο εβδομάδες θα λείπω. Δεν θα είμαι εδώ. Έτσι θα έκανα εγώ. Έτσι θα έκανες εσύ. Ναι, εντάξει, ο καθένας. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι το ξέρεις και εσύ ότι πολλοί ακολουθούν τη δική μου τακτική. Το ότι παίρνουν άδεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Ναι. Βλέπεις ότι υπάρχουν κι άλλοι που το κάνουν αυτό. Ναι, σου λέω ότι επειδή είμαστε σε μια εποχή περίεργη, εγώ μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος, ρε φίλε, δεν βγαίνει να πάει σε νησί ελληνικό. Ναι. Έτσι. Ή δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, να πάει κάπου. Το δέχομαι, δεν έχει να κάνει. Ναι. Απλά, στον κύκλο μας, για παράδειγμα, ρε παιδί μου,
Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν, κατάλαβες. Πρώτα απ' όλα εγώ. Και σκέφτομαι εγώ. Ναι. Βασικά, εγώ μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω: να πάρω μια εβδομάδα άδεια, πολύ ωραία. Καλοκαίρι. Και να κάτσω στο κέντρο της πόλης. Μια εβδομάδα. Και μια μέρα πες να πάω να κάνω ένα μπάνιο. Okay. Δεν μου φαίνεται. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα την πάλευα εγώ. Καταλαβες. Ναι. Έτσι σκέφτομαι. Τώρα βέβαια, εσύ που το έκανες, είδες στους φίλους σου, πήγες στο καφεδάκι σου, τσιπουράκι σου, πήγες στη θερλική. Τα ράτσα της Περέας, έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Άνα, μπράβο. Η Χίμικη πήρε λοιπόν, τον Ντέβιν Μπούκερ. Πεχτάρα. Ωραία. Οπότε λοιπόν, γέμισες ποιοτικά το χρόνο σου. Αυτό θέλω να πω. Κοίτα, έκανα πράγματα, προσπάθησα να κάνω πράγματα τα οποία μου λείπαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, να δω λίγο τους φίλους μου, να είμαι λίγο ανέμελος, να βγω να πάω να πιω ένα καφέ, να πάω να φάω κάτι κτλ. Να κοιμηθώ επίσης. Που είχα ανάγκη λίγο παραπάνω ύπνο, η αλήθεια. Γιατί. Όταν ξυπνάς κάθε μέρα στις 8 και γυρνάς από τη δουλειά σου μέσα στις 12.30 μία παρά, εντάξει, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν είσαι και στη φάμπρικα όμως. Δεν είμαι και στη φάμπρικα, ρε φίλε, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι όλη την ώρα, όταν ασχολείσαι από τις 24 ώρες της ημέρας, τις 16, τις 15, τις 14 με αυτό το πράγμα. Εντάξει, όσο να είναι. Διαλύματα όμως. Δεν θέλω λίγο να το. Όχι, σερί, ναι, μην το δραματοποιούμε. Όχι, όχι. Δεν είπατε από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ ασχολούμαι όλη την ώρα. Είμαι σε έναν υπολογιστή που θα γυκοπανιέμαι, ναι, ναι. Εντάξει, για την άρση είσαι, οκ, δεν είπα αυτό. Αλλά. Εντάξει, είναι ρε παιδί μου, εγώ είχα ανάγκη από πνευματική ξεκούραση, Νίκο μου. Δεν είχα ανάγκη τόσο από σωματική. Στα πάστε και στο τηλέφωνο χθες. Δεν κάνουμε καμιά δουλειά να βαράμε τον κασμά σε νοικοδομή, ούτε φτιάχνουμε τσιμέντο. Είναι αλήθεια. Εντάξει, δηλαδή, τι να πήγε κάποιο που πηγαίνει στο εργοστάσιο με τη ζέστη, ξέρω εγώ, και βαράει 8 ώρες. Εκείνοι έχουν ανάγκη τη σωματική ξεκούραση. Εμείς είμαστε περισσότερο πνευματικοί. Βέβαια, πνευματική ξεκούραση εξαρτάται και από πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε δικασία να λύσω παραπάνω. Ας τα αφήσουμε καλύτερα στην τάξη, γιατί αυτό το θέμα κάνει τζι γενικότερα. Κατάλαβε. Ένα ώρα, φίλε, τη δεύτερη εβδομάδα ποιοτικά Κύπρος. Ωραία. Εντάξει, νησί. Νησί, δεν θες. Πάρε νησί. Ωραίο. Ωραίο νησί. Κυμπάρικο. Ωραίο. Εντάξει, μόνο η ζέστη είναι ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Θα πάνε και δική μου φίλε στην Κύπρο. Ποιοι δική σου. Αλλά όχι με σένα. Όχι όταν θα. Οι γονείς μου. Θα φύγουν Κύπρο. Έλα, ρε. Ναι, νομίζω εκεί τέλη Ιουλίου. Για 4-5 μέρες. Τέλη Ιουλίου θα πω. Αλλά δεν έχω λεπτομέρειες του ταξιδιού να σου πω την αλήθεια. Εγώ 27 πετάω, συνάδελφε. Ναι. Σε ποια πόλη θα πάνε τουρνέ? Νομίζω στη Λευκοσία. Α, αγαπημένη μου πόη. Α, Λευκοσία, Λευκοσία, αγαπημένη μου πόλη. Ωραία, ό,τι θέλω να με ρωτήσουν. Είμαι εδώ για να τους βοηθήσω. Για να σταθώ δίπλα τους. Επίσημο συνεχίζει τον Ολυμπιακό Σπανούλης για να παίξει Α2. Αντίο και στην Α2. Με καταπληκτική μπλούζα ο Σπανούλης σε φωτογραφία που βλέπω. Και ακόμα πιο καταπληκτική βερμούδα. Τη βλέπω, ναι, και εγώ τώρα την έχω μπροστά μου. Ναι. Η βερμούδα είναι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Βασίλης Πανούλης γενικότερα είναι πολύ δυνατός στο κομμάτι του ντυσίματος. Έτσι. Έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά από τον μπάσκετ ο άνθρωπος και αρκετά από τα χρήματά του τα έχει επενδύσει στην καρνταρόμπα του. Και σε αυτό το παραδέχομαι. Ναι. Γιατί αν σκεφτείτε ότι ο Σπανούλης, ρε παιδί μου, είναι και από τη Λάρισα. Εντάξει. Και δεν είναι, ρε παιδί μου, για κανένα κοσμοπολίτη. Ωραία, δηλαδή. Αν κάποιος θα ακούσει να μιλάει, τι καταλαβαίνει τη Λάρισα. Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ δυνατός. Στην ομιλία δεν τον καταλαβαίνει ότι είναι Λαρισαίος ο Σπανούλης. Τι λες, Νίκο, τώρα, δηλαδή τι καταλαβαίνεις ότι είναι Αθηναίος. Καλά, δεν σου είπα ότι είναι Αθηναίος, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Λαρισαίος. Δεν μιλάει τα βαριά τα Λαρισιώτικα. Μια ανάσα από την ΑΕΚ και ο Λούντζης. Λούντζης, λοιπόν. Ενισχύει το. Όχι, μόνο παίξει από την Ελλάδα παίρνει, φίλε. Τι γίνεται. Το ελληνικό στοιχείο, λέει, Παπαθεοδόρου, το ενισχύει, βλέπω. Το ενισχύει, ναι, το ενισχύει. Ναι. Μπορεί να ενισχύει στο ξένο. Όχι, λέει, Παπαθεοδόρου, για ΑΕΚ, αυτό το καιρό. Σωστό. Δεν μπορεί. 3-0 Ολυμπιακό στην Νότια σε φιλικό, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι δύο ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη κοντράρονται. Καλό είναι ο Ολυμπιακό, φίλε. Καλό είναι. Να πω την αλήθεια, εντάξει, δεν έχω κάθετα όλα τα φιλικά του. Έτυχε να δω εκείνο με την Δυναμό Κιέβου, νομίζω. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ, παιδιά, νομίζω το καινούργιο ποτάμι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας τα λέω από πέρυσι για τον Πέδρο Μαρτίνς. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν στον προπονητή. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν σε επιλογές και ο σχεδιασμό. Αυτοί δηλαδή που κάνουν τις ελληνικές επιλογές. Ο Καρεμπέ, ο Μοντεστό, που λέει ότι εργάζεται για την Νότιχαμ Φόρεστ τον Ιανουάριο. Τα έχει δηλώσει αυτά, είναι αλήθεια. Εκεί ήταν περισσότερο το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Πρέπει να μπει και περισσότερο ο Μαρτίνς τώρα στις επιλογές και φαίνεται να γίνεται δουλίτσα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα με τον Φορτούνι φάγανε πίκρα, γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικός, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Γιατί πραγματικά κάνει πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει άλλο παίκτη. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει ο Βαλμπουενά, ξέρω εγώ που πήρανε. Ή αν θα του δώσει το εύκολο γκολ. Πώς τον λένε εσύ, που ήταν στη Γρανάδα, κόλλησα τώρα. Ποιος είναι. Έλα ρε, ο επιθετικός πήραν τώρα, μωρέ. Ο Ελαραμπή. Ο οποίος κι αυτός. Εντάξει, η επιλογή τώρα να πάει που είχε πάει στο Κατάρ, δεν θυμάμαι, εντάξει, δεν είχε καλύτερη, αλλά στην Ισπανία και με την Γρανάδα έβαζε. Έτσι, είναι σκόρερ, είναι επιθετικός το παιδί μου που τη βάζει μέσα. Δεν είναι ούτε, ξέρω εγώ, που πιέζει πολύ, που βγάζει ασίστ. Είναι παίχτης που κάνει αυτή τη δουλειά, βάζει γκολ. Ναι. Αν του βγει και βγάλει άκρη και με το Φορτούνι, γιατί αυτό τώρα ήρθε από το πουθενά, θα είναι αρκετά δυνατός. Και βέβαια πάντα τα προκληματικά, έτσι, τα οποία Νίκο Παπαδόπουλος στην εκπομπή έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές ότι είναι και λίγο τζόκερ. Πώς θα σου κάτσει. Σωστό γι' αυτό. Είναι πολύ βασικό. Πολλές φορές πάει και έτσι. Το τι θα γίνει στο προκληματικό. Αν θα σου φέρει ή θα σου μπουστάρει τη σεζόν από την αρχή ή θα σου τη χαλάσει από την αρχή. Μου Μαρινάκη κατά Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί επέλεξε πάτε τον. Καλά. Πάτε καλά. Επέλεξε για αρχηγό τη Ελλάδα. Τον υπεύθυνο για τα. Περίμενε λίγο. Ναι, που ήταν υπεύθυνο για το μάτι. Για όσα γίνανε. Κωνσταντίνο Τσουβάλα λέγεται. Και όχι Τσουβέλα, μην μπερδευτεί. Αλέξανδρο Τσουβέλα. Πώ ήταν και πήγα Τσούβελα το έργο. Καλά. Ο Τσούβελα. Μάλιστα. Φανατακό βλέπω έκλεισε τον Κολοβό. Καλή μεταγραφή. Εγώ θα τον ήθελα στον Άρη αυτόν τον παίχτη. Αυτό είναι στην Κύπρο, Νίκο. Ήταν στην Ομόνια, ναι, μην ελεύθερο και πήγε στον Παναθηναϊκό. Η Ομόνια ζητούσε 150 χιλιάρικα για να τον δώσει. Αλλά εντάξει, τον Παναθηναϊκό λεφτά. Σε έχει δώσει 150 χιλιάρικα. Εντάξει. Και δύσκολα νομίζω να βρισκόταν και η ομάδα που θα έδινε αυτή την περίοδο 150 χιλιάρικα για τον Κολοβό. Εγώ αν ήμουν Άρη θα τα έδινα, ξεκάθαρα. Εντάξει. Έμεινε ελεύθερο ο ποδοσφαιριστή, πήγε στον Παναθηναϊκό. Καλή περίπτωση. Καλός από τους καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που κυκλοφορούν γενικότερα. Επαναστασιάδη αναστήθηκε και πήγε στην Εθνική και έβαλε και γκολ με τη Βοσνία. Για όσους θυμούνται σε εκείνο το μάτς. Θα σου πω λίγο κάτι. Μας βλέπω, ρε φίλε, 18 συμμετοχές, 4 γκολ πέθηκε. Δεν είναι ότι είχε καμιά χρονιά στην Ομόνια. Η Ομόνια γενικότερα, όποιος πάει εκεί πέρα καίγεται, να ξέρεις. Έχει ένα πολύ κακό μοντέλο τα τελευταία χρόνια το οποίο ακολουθεί. Και ό,τι καλό πάει εκεί πέρα μπορεί να καεί σε αυτή την ομάδα. Δεν τη βγαίνει τίποτα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα του Κολοβού, είναι θέμα τη Ομόνια περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι ο Κολοβός θα κάνει καλή χρονιά με τον Παναθηναϊκό του χρόνου. Λέω εγώ, έτσι. Καλά, λέω. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Μπορεί και. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει και τρομερή ποιότητα. Είναι η αλήθεια. Τώρα πλέον έχει αρκετά καλή ποιότητα με τον Κολοβό. Εντάξει, βάζει ένα παίχτη μεσοθετικά, ρε παιδί μου, που όντως μπορεί να του δώσει ποιότητα, αλλά δεν ξέρω λίγο. Ναι, αλλιώς πήγαινε η καριέρα αυτού νου, αλλιώς. Εξελίχθηκε. Ναι. Έτσι νομίζω. Πες να κάνουμε. Με αυτό το πράγμα που γίνεται, ρε φίλε, τις τελευταίες ώρες, με αυτή την εφαρμογή που τους δείχνει όλους γερασμένους και έχει γεμίσει όλη η πλάση τώρα. Πω, τι κούραση, Χριστέ μου, τι κούραση. Παραδέξω ότι περίμενε θα το έκανα και δηλαδή... εγώ. Παραδέξω το. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου είχε κάνει εντύπωση που δεν το έχεις κάνει. Όχι, όχι, είναι μια πραγματικότητα. Όχι, για το Θεό. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να ξεκίνησε από Αμέρικα. Ναι, γιατί ναι. Έχω δει και διάφορα αμερικάνικα site που βάζουν εξής το. Ναι. Μπράβο. Και από εκεί μετά να έγινε κατήφορος. Να μας πει ο κατήφορος μετά, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει ισοτιμία. Κοίτα, την αμαρτία μου να σου την πω. Την κατέβασε την εφαρμογή. καλά. καλά. Αλίμονο. Και έβαλα για το χαβαλέ, ρε παιδί μου, και μια-δυο φωτογραφίες για να δω, ρε παιδί μου, τι φάση είναι αυτό. Περίεργα περισσότερο, αλλά δεν ανέβασα τίποτα, φίλε. Ναι. Και ούτε θα ανεβάσω. Τίμιος Παντελονάτος. Σκέφτηκα πως έκανα μία για την εκπομπή απόψε, ρε παιδί μου, μία δικιά σου. Νομίζω ότι, ναι. Νομίζω ότι θα έχει πλάκα, αλλά βαρέθηκα να μπω στη δικασία γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά. Νίκο, το απόγευμα πνιγόμενο εδώ πέρα στο γραφείο και δεν βρήκα κανένα. Νίκο, δεν το είπες, ρε φίλε, να σου φέρναμε ένα φανελάκι, ρε φίλε, να αλλάξει. Φέρε μου, φίλε, πού είσαι, άντε, εδώ κοντά δεν είσαι. Φέρε μου ένα φανελάκι. Φέρε μου ένα φανελάκι. Να το στείλουμε με τέτοιο, με αντιπρόσωπο. Με αντιπρόσωπο σου στείλουμε. Αν και έχει δροσιά, δεν χρειάζεται, εντάξει. Καλά είναι, ναι, κοιμόμαστε ωραία, φίλε. Εντάξει. Αν και αυτή η δροσιά μου έχει ανοίξει λίγο την όρεξη, να σου πω την αλήθεια. Και δεν ξέρω πώς να τη συγκρατήσω γενικότερα. Πήρα τώρα δύο νεκταρίνια. Καλά, ρε Κυλιόδουλε. Μπέργκερ δεν έφαγε σήμερα. Χτύπησα. Αυτά βοήθησαν πολύ, φίλε, το μεσημέρι για να κρατηθώ. Άρα. Χθες την επαθάσιμα. Γιατί το πρωί, ρε παιδί μου, Παπαδόπουλο ξυπνάει. Θα κάνω μια μελέτα, λέω. Έκανα μια μελετήτσα, ρε παιδί μου. Τι είναι εκεί πέρα, τυράκι, ντοματούλα κτλ. Okay, ναι. Το μεσημέρι έφαγα λίγο ρολόκο το πουλάκι κτλ. Παίρνω, θα πάρω δύο νεκταρίνια στην τσάντα. Λέω, θα τα φάω το βράδυ. Τι νεκταρίνια, ρε Νίκο. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ τα νεκταρίνια δεν βγαίνει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν βγαίνει. Τρέω, πρόσεξε. Τρώω κατά τις 7-8 τα νεκταρίνια, 8 η ώρα.
Και εκεί κατά τις, χθες το βράδυ κατά τις 10 και κάτι, να είμαι εδώ πέρα με τον Βασίλη τον Καβαδία, με πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι και λέω, όπα λέω. Τι να φάω τώρα, νεκταρίνι. Τώρα τι έγινε, και παραγγέλω μια κρεπάρα να πούμε εδώ πέρα, χτύπησε έτσι μια ωραία αλμύρη. Εντάξει, με κρεάζει γιατί θα λιποθυμούσαμε. Λέω και ο Βασίλης μου λέει: δεν είσαι καλή κατάσταση. Λέω, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Λέω: με πιάσει ένα σφίξιμο στο μάχη, φίλα από πίνα, είχε να με πιάσει, ούτε εγώ θυμάμαι από πότε. Μπορεί από το στρατό να με είχε πιάσει. Δηλαδή. Τιμάσαι την κρέπα. Ναι, τιμάσαι, εντάξει, δόξα. Α, γιατί συνήθως όταν πεινάμε πολλές φορές και τρώμε κάτι τέτοιο. Ναι. Κάνουμε αυτό το λάθος. Μασάμε πολύ λίγο και κατεβαίνουν όλα. Και... και μετά γίνεται όλο το βράδυ σου πολύ άσχημο, αλλά ευτυχώς την μάσαι είναι η αλήθεια. Έβαλα μέσα ψιλοτινάνε γιατί δεν ήμουν σε καλή κατάσταση. Αλλά ήταν αρκετά τίμια, μπορώ να πω. Εντάξει, έκανε δουλειά. Εξυπηρέσει τους σκοπούς της. Εν τω μεταξύ, έχει συνειδητοποιήσει ότι θα κάνουμε να βρεθούμε στο στούντιο μαζί ένα μήνα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τελευταία φορά ήμασταν εδώ πέρα μαζί 4 Ιουλίου και θα είμαστε ξανά μαζί 5 Αυγούστου. Πω, πω ρε φίλε, πώς θα φάμε όλο τον Αύγουστο. Ας το σκεφτώ μετά αυτό. Γιατί όλο τον Αύγουστο, εντάξει. Περάσει λίγο καιρό. Έλα, Νίκο, εντάξει, έχει 15 Αύγουστο μετά, εντάξει, okay, δεν είναι θέμα τώρα. Και παιχνίδια πολλά έχει τον Αύγουστο τώρα που το σκέφτομαι, φίλε. Έχει ευρωπαϊκά. Κάθε εβδομάδα προκριματικά έχει. Έχει ο Πάοκ προκριματικά, εντάξει, μπορεί να προχωρήσει και ο Άρης, να δούμε μακάρα προχωρήσει, μπορεί να έχει ψωμί. Με τα προκριματικά, Νίκο, χάνονται εκπομπές. Είναι πολύ βασικό αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα έχει ψωμάκι, ρε φίλε, για τον κόσμο, ποιες εκπομπές. Εντάξει, το θέμα είναι ο κόσμος, ρε φίλε, να ακούει τα παιχνίδια. Εντάξει. Εδώ ο Άρης, άμα περάσει, έβλεπα τις προάλλες το πρόγραμμα στην επόμενη φάση, θα δώσει παιχνίδι 15 Αυγούστου. Ναι, αυτό σου λέω ότι τον Αύγουστο μέσα έχει κάθε εβδομάδα προκριματικό. 15 Αύγουστο. Ό,τι και αν κάνει ο ΠΑΟΚ, είτε περάσει είτε όχι, ναι. Θα παίξει προκριματικά. Που έτσι όπως πάει ο ΠΑΟΚ, θέλω να πω θα περάσει. Έχετε ένα θέμα, κλειδιά. Θα τα πούμε μετά στην δεύτερη ώρα. Με το χαφ λίγο. Έχετε ένα θέμα, θα τα συζητήσουμε μετά. Είχαμε και την Αγάπη Γαβριλίδου, τα λέγαμε χθες. Πάμε για την ώρα στο break. Εντάξει, αποδέσμευσε λίγο ο Βασίλη τον συνάδελφο, να στείλω εγώ το break. Μαζί μας στοίχημαν και στοίχημαν.gr, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα του απόψινου Μπαλαντέρ. Λίπερο 107,4 Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πρώτη-τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Πρώτη-τελευταίος Μπαλαντέρ. Αύριο θα είναι ο τελευταίος, γιατί την Πέμπτη δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Ο ένας από τους δύο θα είναι στο Κλεάνης Βικελίδης για το φιλικό του Άρη με τον. Με τον Ατρόμητο, την πρόβα τζενεράλε των κυτρινόμαυρων πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛΕ Μεσού. Να είχαμε να λέγαμε. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Τι έγινε, Βασίλη, τι έπαθες? Να είχαμε να λέγαμε. Πάμε, τι έκανα, ποζέλη μετά, ουστάρες, τσούλα. Πάρουμε και το Μοσχοβίτη, Νίκο, θες ποζέλη. Τι φτιάξουμε σας έκανα την άλλη φορά, ρε παιδιά, όμως. Τι? Τι φτιάξουμε σε έκανα την άλλη φορά. Καλό ήταν. Καλό ήταν. Αν δεν μπορεί ο Γουλιέλμος, υπάρχει λύση, διαβάζω εδώ. Ο Λευτέρης Αρβανίτης το δήλωσε, ναι. Βεβαίως. Επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ζεϊμπέκης, αδελφός. Δεν είναι καλό το κλίμα για τον Γουλιέλμο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά που διαβάζουμε και μέσα το live, το All About Arias, τον Αντώνη τον Γκάτζιο που είναι εκεί πέρα, ουσιαστικές λύσεις δεν πρέπει να παρουσιάζει. Για να είναι βιώσιμη κατάσταση την επόμενη σεζόν. Και φαίνεται ότι ο Αρβανίτης από αυτό το οποίο λέει σημαίνει ότι έχει κάτι στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είναι αυτό. Δικηγόρος Γιώργος Φλόκας. Μάλιστα. Γενικότερα η οικογένεια του Άρη δεν στερείται δικηγόρων νομικών. Έχουμε μεγάλο πάγκο σε αυτό το κομμάτι. Και ο Γιάννης Ψηφίδης, ναι. Βλέπω, μίλησε. Επίσης η οικογένεια του Άρη, όπως έχω ξαναπεί, ναι. Άμα πει ότι θα μαζευτούμε 10 δυνατοί να μαζέψουμε λεφτά, έχει να το κάνει. Μπορεί να μην είναι 10 τώρα, μπορεί να είναι 3-4. Πείτε τώρα, παιδιά. Πείτε τώρα, παιδιά, να τελειώνουμε. Άντε γιατί μας έχει βγει ψυχή τώρα, άντε. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω το κράξιμο στο Γουλιέλμο. Okay. Απλά το κομμάτι που έχει να διαχειριστεί με τα μπαν, δηλαδή αν δεν είναι κάποιος δυνατός οικονομικά, δεν λύνεται εύκολα. Ναι. Έτσι. Και δεν στο λέω σαν δικαιολογία. Δηλαδή όταν έχει, ξέρω εγώ, 8 μπαν και το πακέτο όλο μαζί βγαίνει καμιά 500-600 χιλιάρικα, δεν είναι και τόσο εύκολα που 500-600 χιλιάρικα στο ελληνικό μπάσκετ πλέον. Πόσο μάλλον από έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, δεν είναι και ο Μεγιστάνας. Μεγιστάνας δεν είναι σίγουρα. Απλά εγώ θα. Απλά καταλαβαίνω και τον άνθρωπο που πρέπει να δοθεί λύση. Οκ. Okay. Δεκτών. Ναι. Δεκτών. Και άλλες ομάδες έχουν μπαν. Ωραία. Και ανοίγουν τον ελληνικό τους κορμό. Αυτό το καλοκαίρι.
Γκέτο το μπαν που έχουν τώρα είναι δυνατό. Δεν είναι 500 χιλιάρικα. Πόσο είναι? Κάποιος μου έχει πει για 100-120 χιλιάρικα. 120, καλά, ο Μάικ Κυρμάκης δεν έχει τώρα 120 χιλιάρικα πάνω να τα δώσει. Προφανώς και έχει, φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δες λίγο και το διαδικαστικό κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι, η εποχή δεν είναι τόσο εύκολο που βγαίνουν 100-120 χιλιάρικα και φεύγουν και πάνε και πληρώνονται. Άλλα χρόνια πες. Δεν είναι παλιά τώρα. Αναγιά σου. Γι' αυτό, Έλληνες παίκτες από την Ελλάδα, έτσι. Ανανεώσεις συμβολέων σημαντικών, Ματσιούλης, Αντρός, όλα καλά. Έχει μαζέψει η ΑΕΚ σχεδόν ό,τι καλό υπάρχει στην ελληνική αγορά τώρα. Δεν ξέρω αν επέκρισε τίποτα για τους υπόλοιπους. Δεν θα το λύσει το θέμα της η ΑΕΚ, το συζητάμε. Ναι. Απλά σου λέω ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, και δεν είναι θέμα που προέκυψε τώρα, τα δύο μπαν που έχει η ΑΕΚ, είναι θέμα που το έχει κάνα δύο μήνες, τρεις νομίζω. Χώρια και μέσα σε ζώνη την περσινή είχε μπαν τα οποία τα άφηνε και τα πλήρωνε και έδινε λύσεις μετά. Αλλά έχουμε φτάσει 16 Ιουλίου και τα μπαν δεν έχουν λυθεί. Τέλος πάντων. Εντάξει, απλά ο Άρης στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι και με τα μπαν πάλι μπορεί να λειτουργήσει. Απλά αν έχει μπασκετική λογική και μπασκετική. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια. Αυτό το λάθος κάνουμε. Όταν ο Άρης λειτουργήσε με τα μπαν την άλλη χρονιά. Πότε ήταν, το 2000? 2013-2014. Μπράβο. 2013-2014. Υπήρχε ΑΕΚ? Όχι. Υπήρχε Προμηθέας? Όχι. Υπήρχε ύφος Λίμνου? Όχι. Υπήρχε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Πανιόνιος μπορεί να υπήρχε τότε, αν και νομίζω τελευταία ήταν τότε και ο Πανιόνιος. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λειτουργούσε και αυτός με συγκεκριμένο τρόπο. Πλέον, δεν είναι εύκολο να κάνεις ομάδες με 400 χιλιάρικα όταν είσαι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και όλα αυτά και να πεις ότι πάω να κάνω πράγματα. Έχει πει, δεν γίνεται. Έχει πει ο Γουλιέλμος Σαδάκα για το Λάσκαρ, δεν θέλω να μιλήσω γιατί έχω πει ότι δεν πρέπει να βρίζεις την ιστορία σου. Οπα. 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 Υπάρχει ένα story και γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων, okay. Δεν είναι για τον αέρα, δεν είναι πράγματα που αποδεικνύονται. Τι okay. Έχουμε, μάλιστα. Να σου πω, ρε φίλε. Ναι. Εκείνη η ψυχούλα, η Τζόρτζια, τι κάνει, έχουμε σίγουρα είναι σίγουρα είναι στο εξωτερικό, σίγουρα είναι στο εξωτερικό, δεν νομίζω να είναι εδώ πέρα, αλλά έχω χάσει τα ίχνη της. Είχα διαβάσει τα θέματά της τα νομικά τα έχει λύσει? Όχι, νομίζω πως όχι. Όχι. Γιατί τώρα, ρε φίλε, έχουμε και κολλητή πρώτη κυρία Ελλάδος, γι' αυτό λέω, καταλαβαίνετε. Τώρα με μαρέ, πιστεύω, πρέπει να είναι. Δεν είναι το μαρεβάκι, δηλαδή θα ξεγηθεί. Δεν γίνεται να χάλασε τώρα η φιλία τους τώρα για αυτό το πράγμα. Δεν χαλάνε φιλία για τα κόμματα, ρε, που είχε μπει και θελική βάσια. Ναι. Σε ρωτάω γιατί και εγώ να σου πω, λέει, έχω χάσει εντελώς, δεν ξέρω τι. Είχε ένα δημοσίευμα το ντοκουμέντο πριν λίγο καιρό, νομίζω. Παραδοσιακά το ντοκουμέντο σχολιόταν με αυτό το σκηνικό. Ναι. Glamorous lifestyle, γάμος, κουλουπού, έχει εκεί πέρα ψωμί από πίσω το παρασκήνιο, τα διαμάντια, τα χρυσάφια, τα τέτοια, τα σμαράκια και τα ρουμπίνια, να πούμε. Μάλιστα. Ο κύριος Αρβανίτης βλέπω, λέει. Στα ποδόσφαιρά μας δεν γίνεται, Νικό Βαδόπουλο. Ωραία συζητάμε για τα μπάσκετ. Ο Πάουκ ψάχνει χάφ, ο Άρης ψάχνει αριστερό μπακ. Ο Άρης ψάχνει αριστερό μπακ. Εντάξει. Είμαστε σε μια φάση αναζητήσεων γενικότερα. Απλά, να σου πω λίγο κάτι το οποίο δεν συζητήσαμε στον αέρα χθες, διότι ήσουν μόνος σου. Ναι. Δηλαδή, εγώ, άμα είχα πάει η αποστολή με την ομάδα, ξέρω εγώ, προετοιμασίας, εντάξει, και στα τρία φιλικά είχα φάει σύνολο 11 γκολ. Καλά τα λέω. 5, 3, ναι, 11. Μπράβο. Και είχα βάλει ένα. Ωραία. Και γενικότερα υπήρχε σε όλο τον κόσμο μια μουρμούρα. Και πού πάμε και τι κάνουμε και πώς παίζουμε έτσι και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, δεν θα έβγαινα φώτο. Ωραία. Άπειρη. Δηλαδή, μπορεί να έβγαζα μία. Μία, ένα και story. Να την ανέβαζα μετά από καιρό. Ναι. Καταλαβες. Όχι, ανέβασε μία, ρε παιδί μου, που είσαι μόνος, okay. Ανέβασε ένα τοπίο, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά... Ναι. Αλλά... Οι συνάδελφοι νομίζω ξεσάλλωσαν, Νίκο. Συστραβή. Θα λένε, εσείς που ήσασταν πάνω. Και βγάζατε φωτογραφίες! Και εμείς εδώ τα λαρίκια μας. Και τα λοιπά. Ου, Παπαδόπουλε, ήσουν όχι. Εντάξει, οκ, έφυγες. Καθαρός. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Έλα. Αυτό το φιλικό τώρα της Πέμπτης είναι τελευταίο πριν τα παιχνίδια με την ΑΕΛ μέσα, σωστά. Είναι πρόβα τζενεράλ. Ναι, πλατρόμου δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Αυτό λίγο στα φιλικά του ψιλοπροβληματίζει. Στο εξωτερικό νομίζω είχε φέρει ένα καλό αποτέλεσμα σε φιλικό. Από την Νότιχαμ έχασε πριν λίγες μέρες εδώ πέρα. Σε ένα μάτς το οποίο δώσανε. Κοίτα, ο Ατρόμητος είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ρε. Είχε ένα νέο προπονητή, μια άλλη ποδοσφαιρική φιλοσοφία.
Έχει πάει σε ελληνοποίηση του ρόστερ. Και έχασε και καλό προπονητή, έτσι. Έχασε δηλαδή καλό προπονητή. Είχε ένα προπονητή που okay, δηλαδή ήταν προπονητή που και ψηλά τον πήγε και καλό ποδόσφαιρο έπαιζε και όλα. Εγώ, φίλε, για πρόβα Τζενεράλε, θα επέλεγα ομάδα που θα χρόταν να μην παίξει αμυντικά. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα παίξει επιθετικά την Πέμπτη. Λόγω Αναστασίου. Μακάρι να παίξει αμυντικά, τότε θα είναι το πραγματικό τεστ για τον Άρη. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει πρόβα Τζενεράλε μια ομάδα κοντά στα στοιχεία και στο προφίλ του αντιπάλου που έχει σε λίγες μέρες για την Ευρώπη. Γιατί η ΑΕΛ Μεσού θα έρθει να παίξει σφιχτά, δεν θα ανοίχτουν τώρα. Κάτσε, η ΑΕΛ Μεσού είναι τέτοια ομάδα. Είναι ομάδα που είναι σφιχτή, ρε παιδί μου, ναι, συμπαγής, κοιτάει πρώτα την άμυνα. Δεν είναι και πολύ καλή στην επίθεση, στο κομμάτι της επίθεσης του να φτιάξει αυτή μια επίθεση από πίσω να δημιουργήσει. Είναι μια ομάδα που ψάχνει κυρίως με αντιπάλους μεγαλύτερου βεληνικού να χτυπήσει την κόντρα. Και σε αυτό το στοιχείο οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλή σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού της. Καλά, να σου πω λέω κάτι. Και ο Ατρόμητος όμως. Καλά, τώρα ο Ατρόμητος θα αλλάζει εντελώς σκηνικό γιατί τόσο καιρό με το κάνατε τέτοιο σκηνικό ήταν. Δηλαδή, πίσω, γρήγορο στην κόντρα. Ναι. Ο Αναστασίου λένε, επειδή είναι πιο επιθετικός προπονητής και όσοι έχουν ψηλωθεί τον Ατρόμητο, λένε ότι πάνε να τον κάνει λίγο πιο επιθετικό. Θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό. Ναι, ναι. Καλά, οκ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αλλά για να το λες εσύ, φίλε μου, καλέ, που έχεις και το know-how από το κυπριακό ποδόσφαιρο, κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Θα δούμε. Θα δούμε την Πέμπτη. Να σου πω, στον ΠΑΟΚ θα πάρετε κανένα χαφ, τι γίνεται. Στον ΠΑΟΚ, φίλε, γενικότερα υπάρχει μια αναζήτηση διαρκείας, θα λέγαμε. Έχεις τώρα, κάτσε τον Κάτσε και τον. Πώς τον λένε τον άλλον, Κάτσε Ελκαντουρί. Δεν τον πιάνω τον Ελκαντουρί στον άξονα. Όχι στον άξονα. Γιατί αν μείνει φέτος στην ομάδα γενικότερα και στο ξεκίνημα θα είναι σίγουρα, εκεί θα είναι θέση του. Στα χαφ. Ναι, εκτός και αν γίνει κάποια μεγάλη αλλαγή στα extreme. Λοιπόν, άρα έχεις τον Κάτσε, τον Μίσης και τον Ντόγκλας. Μα αυτή είναι η θέση του Ελκαντουρί. Εσείς γιατί τον κάνατε extreme? Γιατί είναι παίκτης ο οποίος μπορούσε να πέσει και στα πλάγια. Επίσης, μην ξεχνάς ότι μέχρι πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε στον άξονα Κάνια, Σάχοφ, Μαουρίσιο και το Βέρμπλουμ που είχε έρθει μέχρι ένα σημείο. Πόντου. Δηλαδή ήταν γεμάτος εκεί. Στα extreme δεν είχε παίκτες. Τώρα έχει γεμίσει στα extreme ή τέλος πάντων μεσοεπιθετικά και έχει θέμα στον άξονα. Και ο Ελκαντουρί, εγώ νομίζω. Και έτσι πιστεύω και στην Ιταλία ότι έπαιζε κυρίως στο 8 παραπλάγια. Ναι. Okay. Μου αρέσει ο Βραζιλιάνος, φίλε. Ο Ντόγκλας Κώστα. Κώστα, ναι. Λέω. Ο Ντόγκλας Αγκούστα. Μπορεί να είναι ακόμα να είναι ανέτοιμος. Δεν ξέρω πώς θα είναι στα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Αλλά τα στοιχεία του είναι ωραία. Ξέρεις ποιον μου θυμίζει, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάσαι έναν Βραζιλιάνο στο κέντρο αριστεροπόδρο που είχε η Bayern και η Wolfsburg διεθνή, Λουίς Γκουστάβο. Ναι. Μου θυμίζει αυτόν φυσικά στο λίγο πιο βαρύ. Ναι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο παίζει, που κινείται, που είναι αριστεροπόδαρος ψηλός Βραζιλιάνος, όχι αρχοντικός, ρε παιδί μου. Αρχοντικό. Γιατί έχουν πεθάνει αυτοί οι παίχτες. Ναι, δηλαδή πλέον δεν υπάρχει παίχτης αργός στο ποδόσφαιρο. Άμα είσαι αργός, έχεις σβήσει. Αλλά ρε παιδί μου έχει ωραία στοιχεία. Έχει ωραία στοιχεία. Και είναι ανέτοιμος ακόμα, νομίζω. Αλλά μου έχει αρέσει αυτό που έχω δει στα φιλικά. Αυτός ο τύπος. Είναι δηλαδή οχταροδέκαρο. Όχι, οχτάρι. Εξαροχτάρι δηλαδή. Οχτάρι. Κόβει ή δεν κόβει το μεγάλε. Κόβει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ο Φερέιρα παίζει με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Θα μας πάρει καιρό για να τον δούμε το πώς είναι στο τέλειό του ή τέλος πάντων κοντά στο τέλειο. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει αυτά τα στοιχεία που έχουν. Απλά αν έρθει ο παίχτης που θέλει ο Φερέιρα, ελπίζω να έρθει άμεσα, νομίζω θα μπορούν να βοηθηθούν και όλοι γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν έχει ρε φίλε ένα σφίχτη εξάρι, δηλαδή αυτός ο Παλίνια που ήθελε να φέρει, δεν ξέρω, νομίζω δεν μπορεί να γίνει, που τον είχε στην Πράγκα, ναι. Είναι τέτοιος παίχτης. Ναι. Είναι ψηλό εξάρι, τρέχει, κόβει, είναι πολύ δυνατός. Ένα τέτοιο παίχτη θέλει. Αλλά πρόσεξε τώρα, ο ΠΑΟΚ έψαχνε παίχτη για τον άξονα του, ή μάλλον έψαχνε δύο οχτάρια ουσιαστικά, αλλάζει ο προπονητής και ψάχνει εξάρι. Ναι. Και τώρα καίγεται κιόλας για το εξάρι, γιατί πρέπει να το βρει άμεσα. Έτσι. Και δεν είναι και τόσο εύκολο. Συν το ότι να έχουμε στο νου μας όλοι ότι πάνω από τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι έχει τρομερό πρόβλημα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει από πάνω το financial fair play. Υπάρχει και αυτό το ο μπαμπούλος. Και το financial fair play δεν σε ενημερώνει και σου λέει μαζέψου,
Σου έρχεται μια μέρα ένα χαρτί και σου λέει αποκλείσει τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Και άντε τρέχα. Η Μίλαν έτσι την έπαθε. Και άλλο ο Μπάντα μου φαίνεται μπαχτσίκι όλα αυτά. Δεν προειδοποιεί με λίγα λόγια. Ναι, δεν θα σου πούνε. Ναι, κύριε Γκαγκάτσι, από την UEFA τηλεφωνούμε. Όχι. Βλέπουμε εδώ στα χαρτιά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ελάτε να το συζητήσουμε. Δεν έχει. Ναι. Έρχεται ένα χαρτί, αποκλείεσαι. Απλά πράγματα. Έτσι. Εγώ δεν σου λέω ότι. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα και τι θα κάνει. Απλά το έχει από πάνω του και πρέπει να είναι προσεκτικό. Έτσι. Χρήσιμο αυτό σαν πληροφορία, δεν το ήξερε μια γιατί. Ναι. Δε, και δεν το έχει τώρα. Το έχει γενικά εδώ και περίπου 1-2 χρόνια. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να είσαι νομιμότατος, έτσι. Απλά σου λέω ότι πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου και να είσαι στα πλαίσια τα οποία ορίζει το Financial Fair Play. Ο Καναδάς... Δηλαδή, θα ήταν πολύ ωραίο ΠΑΟΚ να βγει τώρα και να δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τρεις παίκτες. Αλλά μάλλον δεν μπορεί να το κάνει. Είδα τώρα ένα θέμα και σε θυμήθηκα γιατί το αναλύαμε πριν 2-3 εβδομάδες. Η Εθνική Καναδά ανακοίνωσε την προεπιλογή για το παγκόσμιο της Κίνας. Για πες. Και ανάμεσα, λέει, στα σπουδαία ονόματα βρίσκεται γι' αυτό του Ναζ Μίτρου Λόγκ, μάλιστα. Ναι, Έλληνας. Ελληνοκαναδός. Ελληνοκαναδός. Το σύνολο του Νικ Νέρς θα ταξιδέψει στην Κίνα, ναι, κουλουπού. Του πρωταθλητή του NBA. Έτσι. Νίκελ Αλεξάνδερ Βόκερ, ο ένας. RJ Barrett, Aaron Best, Λούγκουετ Ντόρτ, Μπράντι Χέλσιπ, Σάι Γκίλγιους Αλεξάνδερ. Προεπιλογή είναι αυτή, έτσι. Ναι, δεν είναι η αποστολή. Κόρι Τζόσεφ, Νάζ Μίτρου Λόγκ, Τζαμάλ Μάρε Πεχτάρα, Άντριου Νέμπχαρτ. Δηλαδή, και... ο Νάζ Μίτρου Λόγκ που λέμε τώρα. Δύσκολα θα πάει στην. Μάλλον δεν θα είναι στην τελική. Κέβιν Πάγκο, Φιλ Σκραμπ, Άντι Ρότιν, Νίκ Στάουσκα. Κάτι μου λέει αυτό το όνομα. NBA. Ναι, δεν θα σέβεται εσύ, ναι. Έπαιζε, δεν θυμάμαι αν έχει φύγει από εκεί. Όσεϊ Μπρίσετ, Ντιλόν Μπρούξ, Άρον Ντούρνεκαμπ. Τι όνομα είναι αυτά. Μέλβιν Ετζίμ. Φίλε, Τεσάρι, Τενερίφε, Ισπανίε, Βαλένθια και τέτοια παχτάρα. Εμφιόντου Καμπενζέλε, Τρέι Λάιλ, Κέλι Ολίνη, εντάξει τον ξέρουμε αυτόν. Ντουάιτ Πάουελ και αυτόν. Τόμα Σκραμπ, Μάριαλ Σέιοκ, Κάιλ Βίλτζερ. Ο τέτοιο του Ολυμπιακού. Ο γιο του Βίλτζερ που ήταν στον Άρη, αυτοκράτορα Πέμπτη, μπροστά είναι αυτά. Κέμ Μπίρτ και αυτό δεν είχε περάσει από την Ελλάδα. Βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Κρις Μπουσέρ, Μπράντον Κλάρκ, Τρίσταν Τόμσον. Αυτός που τα είχε μια τη Καρδάσιαν. Που είναι με τι Καρδάσιαν. Ναι, μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο. Ο Καναδάς δηλαδή κάνει 12 πολύ δυνατή και έχει προπονητή πρωταθλητή NBA, έτσι. Πολύ δυνατό για τον Καναδά. Τα έλεγε ο Μοσχοβίτης, παιδιά, δεν πήρε 3 εβδομάδες, έτσι. Δεν τα έλεγε πριν χθες και προχθές. Καναδάς και Αυστραλία δυνατά underdogs. Θα πάμε να παίξουμε Καναδά. Στον μπάσκετ όταν έρθει η ώρα. Θα πάμε να παίξουμε Καναδά. Καλή φάση. Καλά, μην ξανοίγεις και πολύ γιατί... Καλά, δεν θα βάλω και το σπίτι μου. Ναι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι η Σερβία κατεβαίνει με πολύ δυνατό team. Φυσικά είναι η Αμερική που είναι το απόλυτο φαβορί. Έχει δηλαδή και η Γαλλία επίσης έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ρε παιδί μου πολύ δυνατά ρόστερ. Απλά αν πούμε κάθε φορά στις μεγάλες διοργανώσεις εμφανίζονται μια-δυο ομάδες που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή πώς ήταν η Σλοβενία ρε παιδί μου στο Ευρωμπάσκετ για παράδειγμα που είχε ένα καταπληκτικό ρόστερ. Ναι. Έτσι είναι η Αυστραλία και ο Καναδάς τώρα στο Μουντομπάσκετ. Και πάνε και πατώνουν. Μπράβο. Δεν τον Καναδά. Καλά, ρε φίλε, δεν με νοιάζει. Εγώ για να το κούμπο έχω να πούμε. Εντάξει τώρα. Ναι, θα πατάει από πάνω. Αυτό. Ωραίες φανέλες κάνανε στην εθνική ομάδα. Παράδοξο. Αν νομίζω το λες ειρωνικά γιατί όντως είναι ωραίες. Όχι, ναι, δηλαδή. Είναι πολύ ωραίες. Είναι πολύ ωραίες. Α, σου πάρω εμένα γυρνά στο καραβίτσι, ρε φίλε, με μια φανέλα αυτή τη εθνική. Είναι πολύ. Αυτή η μία που μοιάζει με το 87, η σαν μαύρη που είναι. Είναι πραγματικά πολύ ωραία ιδέα. Cleveland, μου λέει ο Γιώργος Γκάτος, είναι ο Στάουσκας. Cleveland, ναι. Πολύ σωστά. Ο Γιώργος Γκάτος. Εντάξει, θα χάσει τα φιλήματα αυτά που γίνονται και όλα στα NBA τελευταία χρόνια. Εντάξει, πού να θυμάμαι κι εγώ πήγε. Ο Γιώργος Γκάτος που, Γιώργο μου, κατάλαβα, αυτή την ώρα πρέπει να σπάσει θεματάκια από τη Γενική Συνέλευση. Όχι να ακούς μπαλαντέρα, αλλά εντάξει, αφού μπορείς να κάνεις κατά δύο και είσαι multitasking, τότε μπράβο. Εντάξει, σε συγχαίρω. Και συνέχισε έτσι, προχώρασε παρακολουθώ. Κάτσε, φίλε, Γενική Συνέλευση έχει. Ο συνάδελφος δηλαδή δεν θα είναι μάχημος. Ο Καβαδίας μου λέει εντάξει, ρε Χρήσαν, θα λέει, οκ. Okay. Φίλε, τώρα που λείπει αυτή την εβδομάδα, υποσυνείδητα, κάποιος θα πληρώνει το κενό. Δεν γίνεται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εδώ, ρε φίλο, κάνουμε χθες το απόγευμα εκπομπή.
Εντάξει, all about Arizona Air, που λέει και ο Χρήστος Αθνός, και μου λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε τι φάση ήμασταν, τι συζήτηση κάναμε. Λέει, εγώ όταν πήγαινα λέει σχολείο, άκουγα. Κάτσε ρε Γιώργο. Τι είπε Νίκο αυτό. Ο γάτος μου το είπε. Ναι, 22 χρονών. Λέει, όταν πήγαινα σχολείο, λέει το 14, λέει τότε, λέει με τις γενικές συνελεύσεις, λέει, σ' άκουγα. Ωραία. Άρα Νίκο, μεγάλος ρε φίλε. Πάρε το face up εκεί πέρα να σε δείχνει ρε φίλε τώρα με άσπρο μαλλί. Τα παράσημα του ρεπορτάζ εδώ πέρα, πάνω εδώ πέρα στους ώμους μου. Λοιπόν, μετά τι έχει το πρόγραμμα φίλε το βράδυ όταν τελειώσουμε, τι θα κάνεις? Θα κοιμηθώ. Λέω μήπως... Βλέπω Stranger Things, να σου πω την αλήθεια, αυτή την εποχή. Ναι. Είναι πολύ καλός ο τρίτος κύκλος. Δηλαδή είχε ξεκινήσει ο πρώτος εκπληκτικά, ο δεύτερος ήταν υπέρξενέρωμα και ο τρίτος τώρα έχω 4 επεισόδια και είναι πολύ ωραίος. Έλα. Μου το έλεγε ο Σάκης σήμερα εδώ πέρα που ζητούσαμε για σειρές του, πρότεινε το Τσερνόμπιλ, δεν το ήξερε, θα το δει. Μου πρότεινε το Stranger Things, θα το δω. Εντάξει, είναι σε το αυτό. Το Τσερνόμπιλ θέλει μία ώρα να δεις το επεισόδιο για κάτι και μία ώρα μετά για να συνέλθεις. Ναι, όντως. Εγώ το είδα όλο, φίλο, το απόλαυσα. Δεν ήξερα να σου πω την αλήθεια. Δεν ήξερα πολλά πράγματα για το τι ακριβώς είχε γίνει. Ούτε τότε. Και εγώ. Ούτε εντάξει, και εγώ. Αλλά με έκανε σοφότερο και νομίζω ότι είναι μια πολύ ρεαλιστική επιγόνηση. Εγώ δεν ξέρω αν με έκανε σοφότερο. Ξέρω ότι μου έβαλε τρομερές μπρίζες και όταν πια τελείωσε το. Που είναι 5 επεισόδια τώρα, έτσι. 5 επεισόδια. Okay. Ρε παιδί μου, με έκανε να προβληματιστώ. Δηλαδή, με έβαλε να μπω από την πλευρά των Αμερικάνων το πώς το παρουσιάσανε, τι λένε οι Ρώσοι, δηλαδή και με έβαλε σε φάση να ψάξω πράγματα γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι, γιατί οι Ρώσοι λένε ότι αυτό το οποίο παρουσιάζουν οι Αμερικάνοι, δηλαδή το HBO δεν είναι πραγματικότητα, δηλαδή ακριβώς το τι έγινε. Καλά, αυτό είναι και αναμενόμενο νομίζω. Τι νομίζω, ρε φίλε, έτσι όπως είδατε, απέχει πάρα πολύ την πραγματικότητα τώρα. Εντάξει, εκεί λίγο με τα. Κοίτα, για αυτούς που δεν αντέχουν να βλέπουν λιωμένες σάρκες και τέτοια, εντάξει, είναι λίγο άγριο. Καλά, δεν παίζει και πάρα πολύ όμως. Σε μια φάση είναι στο τρίτο επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά. Απλά το νόημα της σειράς, ρε παιδί μου, είναι και να ενημερώσει τον κόσμο, γιατί οι νέες γενιές δεν έχουν πολύ πλήρη εικόνα. Και εγώ πήγα στη δικασία να ρωτήσω τη μάνα μας. Λέω, ρε Κερασούλα, λέω, όταν έγινε το Τσερνόμπιλ, λέει εδώ πέρα, λέει, τι κάνατε. Λέει, 4 μήνες, λέει, δίναμε στον αδελφό σου, λέει, ευαπορές, σκευασμένο, λέει. Φοβόμαστε, λέει, να πάρουμε το οτιδήποτε. Λέει, άστο, λέει. Εντάξει. Ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση για την Ελλάδα τότε και επηρεάστηκε η Ελλάδα τότε από αυτό το κομμάτι. Καλά, σκέψω και όλα τα φίλοι ότι τότε. Και η πληροφόρηση όντως μπορούσε να ελεγχθεί. Τώρα από πού να ελεγχθεί? Εμένα αυτό που με εκνεύρισε είναι η αντιμετώπιση που είχαν εκεί πέρα οι άνθρωποι υπεύθυνοι του πυρηνικού προστασίου που ήταν τόσο στα τέτοια τους που δηλαδή με πιάσαν τα νεύρα μου και λέω δηλαδή τι κάνουν, λέω. Αν το έκαναν όντως, λέω, είναι τέρμα χαζί. Αν και αθωώθηκαν μετά που το έψαξα, γιατί το ρίξανε σε. Εγώ σε βλάβη. Νομίζω, φίλε, ότι βλέποντας αυτή τη σειρά μπορείς να καταλάβεις αν. Ναι. Βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί. Τι κακό κάνουμε στον κόσμο. Όχι, όχι. Το πόσο σε καταστάσεις κρίσης οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις ή δεν έχουν το καθαρό μυαλό για να τις πάρουν ή λειτουργούν με γνώμονα πάντα να καλύψουν τον ποπό τους. Εδώ ρε φίλε, οι άλλοι λιώναν οι σάρκες τους που πηγαίνουν να σβήσουν τη φωτιά και έλεγα δεν είναι τίποτα, λέει. Είναι εντάξει, λέει, όλα κομπλέ, μια χαρά. Το πελά μου. Λοιπόν, πάμε στο break. 11:30 φτάσαμε. Χαμήλωσε το συνάδελφο. Έτσι, ωραία. Στοίχημα και στοίχημα.gr μαζί μας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος με την πιο απλή εφαρμογή που υπάρχει. Την οποία κατεβάζετε τσακ μπαμ 2-3 λεπτά στο κινητό ή το τάμπλετ όσοι έχετε και στοιχηματίζετε και σε live αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, τα πάντα όλα. Στη στοίχημα, στοίχημα.gr, Βασίλη Καβαδία, δώσ' το. Για χαμήλωσε λίγο το χαλί, Βασίλη Καβαδία. Δώσ' το συνάδελφο, δώσ' το συνάδελφο. Πω, μια στροφάρα, ένα Γιώργη! Δεν γίνεται. Δεν γίνεται κάθε φορά που τα ακούω αυτό το πράγμα, κάθε φορά δεν γελάω. Δεν γίνεται. Έλα, Γιώργη! Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και έχει και ένα άλλο καταπληκτικό, Νίκο, το οποίο δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Με έναν τύπο που περνάει, είναι με το μηχανάκι. Κάνε στην άκρη! Όχι. Είναι αυτός με το μηχανάκι σε διασταύρωση ναι. Και έρχεται το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το σηκώνει 5 μέτρα από τη γη και το μηχανάκι. Α, δηλαδή, ναι. Ρε φίλε, δηλαδή και εκείνο όταν το είδα. Και ξέρεις στην αρχή γελούσα με το τι του έλεγε. Μετά σκέφτηκα ότι τον σήκωσε 5 μέτρα από τη γη
Ωραία. Και παρόλα αυτά αυτός και σηκώθηκε και τον έβρισε. Εντάξει. Φοβερό. Λίβρισε άμα σηκώθηκε. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει τον αέρα δυστυχώς. Ναι, ναι. Καλά είναι κόκκινο του λέει. Δεν βλέπεις κάτι. Μα έχεις κόκκινο. Ο τύπος απόλυτα ψύχρεμος, δηλαδή σηκώνεται σαν άλλος stand-man, ρε παιδί μου. Ναι. Και ο καμαγκάς λέει, δεν κατάλαβε ότι πέθανε. Και λέει, καλά, δεν βλέπει ο κόκκινος. Τι ωραία τύπη είναι αυτή, άγιο είχε αυτός, άγιο. Και ψυχραιμία απόλυτη, ρε το Γιώργη, έλα Γιώργη. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι Μπαλαντέρ. Εδώ στο Λίμπερο 107,4, η συνέλευση του Ερασιτέχνη καλά κρατεί ακόμα στο παλέ. Πάμε κανιά βόλτα μετά. Άξι, λίγο τελειώνει. Τι γίνεται στην Ερασιτέχνη, φίλε, πολύ πενελίγη τραγουλή έλμο. Καλά, τον έχουν βάλει όλοι στον τοίχο και τον έχουν αρχίσει. Δεν θα το χαρίσουν. Δεν τον βλέπω καλά. Δεν τον βλέπω καλά. Νομίζω ότι σήμερα η οικογένεια του Άρη, τέλος πάντων όσοι πήγαν εκεί πέρα, εντάξει, γιατί μέσα σε αυτού του λίγου υπάρχουν, παιδί μου, και γνωστά ονόματα Αριανών. Τάσο Καραλίγκα, σαν 0-5 έδινε ότι θα διευθύνει τη συνέλευση. Είδα φωτογραφία τώρα. Αλλά, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Ο Λευτέρης Ορβανίτης έχει θέματα με την ΚΑΕ ακόμα. Εννοώ θέματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο. Ναι. Να μπράβο. Έχει. Άρα είναι φυσιολογικό και να ασχολείται και να ψάχνει και αυτός τέλος πάντων ή να είναι μέρος μιας άλλης πιθανής κατάστασης. Okay. Γι' αυτό. Σε ρωτάω και δεν το ξέρω. Εντάξει, ο Αρβανίτης είναι νομίζω ένα από τα λίγα πρόσωπα, το ξαναπεί, κοινής αποδοχής στην οικογένεια του Άρη. Έχει καλή προϊστορία διοικητικά. Μπορεί να είναι σε θέση και να έχει κάτι καλό στα χέρια του. Να έχει απίσω του, για παράδειγμα, μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί να βοηθήσουν με ρευστό και με λύσεις. Εντάξει. Πάντως, από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι, η οικογένεια του Άρη παίρνει θέση απέναντι στον Δημήτρη Γουλιέλμο σήμερα. Ναι. Okay. Θα φανεί τι θα γίνει. Τελειώνει σε λίγο συνέβηση. Το μόνο που έχω να πω από τον Αρβανίτη είναι ερώτημα είναι γι' αυτό, γιατί δεν το θυμάμαι. Έχει να κάνει με το... Ο Αρβανίτης ήταν η προηγούμενη διοίκηση πριν αναλάβει ο Νίκος Λασκαρής ή όχι. Ναι. Διοίκηση πρωτοδικείου. Όχι πρωτοδικείου, νομίζω κανονική ήταν. Ναι, μπράβο. Νομίζω ήταν κανονική. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε και πάνω του τα θέματα που έχει. Ναι. Εντάξει, ήταν και επί Λάσκαρη μετά. Ναι. Μετά με το Λάσκαρη υπήρξε μια ρήξη, ρε παιδί μου, στη σχέση. Πάνω, Νίκο, παίρναμε μια βόλτα, φίλε, από το παλέ. Παίρναμε μια βόλτα. Όχι. Γιατί δεν νομίζω να έχει μπερδέψει μέχρι τότε. Ο Γιάννης Ψηφίδης, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, λέει ότι θα ζητήσουμε την οικονομική κατάσταση της ΚΑΕ Άρης. Τι μούτρα είναι αυτά, ρε φίλε. Τι μούτρα είναι αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Γιάννης Ψηφίδης, σε δικαστήριο της ΠΑΕ Άρης πριν χρόνια τώρα, στο άρθρο που ήθελε ο Άρης να υπαχθεί, στο άρθρο 104 ΙΑ. Λόγω των χρεών και τα λοιπά, που έλεγε, ρε παιδί μου, ο Άρης μας κλείνει 100 χρόνια ζωή. Έλεγε μέσα δικαστήριο και ο Γιάννης και δεν νοείται, λέει, αυτή η ιστορική ημερομηνία να συμπέσει με τον υποβασμό της ομάδος μας, λέει. Σας ρωτώ και απαντώ ο ίδιος, λέει. Όχι, δεν γίνεται. Εκπληκτικός και ένας άνθρωπος που επίσης έχει βάλει κάτω στο κεφάλι στον Ντορβά, αναλαμβάνοντας τον Ερασιτέχνη πριν λίγα χρόνια και έχοντας να διαχειριστεί καθημερινά αρκετά προβλήματα, έχει συμμαζέψει αρκετά την κατάσταση, θα πω εγώ, ο κύριος Ψηφίδης. Αλλά πρέπει να βρεθεί κάποια στιγμή, νομίζω, και η διάδοχη κατάσταση, εντάξει. Έχει φτάσει και σε μια ηλικία πλέον ο κύριος Γιάννης που συνεχίζει πιο πολύ για το πάθος του, για την αγάπη του, για την ομάδα, γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει και κανένας άλλος να αναλάβει. Γενικότερα είμαστε σε μια πόλη που σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως στο μπάσκετ, και καλά στο ποδόσφαιρο, εντάξει, εννοείται, okay, κυρίως στο μπάσκετ στερείται παραγόντων, δηλαδή δεν έχουμε πάγκο πλέον παραγωγικό. Ούτε ο Άρης, ούτε ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις γιατί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ και επειδή όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορούν να προκύψουν και νέοι παράγοντες. Δηλαδή, ρε παιδί μου στο ποδόσφαιρο, του ΠΑΟΚ για παράδειγμα, έχει προκύψει ο Γκάτσο Σωμάκης, ρε παιδί μου. Είναι ένας καινούργιος παράγοντας, όπως και εδώ κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο, αλλά έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος που βάζει χρήματα. Σωστό. Έτσι. Βασικό. Οπότε στο μπάσκετ, επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν υπάρχει κάποιος καινούργιος ο οποίος εμφανίζεται και ρίχνει χρήματα,
ανακυκλώνονται πολλές φορές. Ναι, ρε Νικόλα. Τέλος πάντων που... Πρέπει να βρίσκονται και άνθρωποι που θα ρίξουν χρήμα και θα μπουν. Όχι άνθρωποι που θα δουν ότι πέφτει χρήμα και θα έρθουν. Αυτό λέω και. Α, ή να δημιουργήσουν οι ίδιοι το χρήμα. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό είναι πολύ μακριά. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή να έρθουν 4-5 άνθρωποι μόνοι τους. Όχι επειδή έχει πέσει χρήμα και να πουν, βάζουμε χρήμα. Δεν είναι ανάγκη να βάζουν. Να φτιάξουν μια τέτοια κατάσταση. Διαχειριστές, λες εσύ. Όχι, σε μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία. Η οποία αθλητική ανώνυμη εταιρεία να ζει από τα έσοδα τα οποία έχει, αλλά όχι έσοδα τα τηλεοπτικά και μια φανέλα. Έτσι, έσοδα που έχουν να κάνουν με σήματα, εμπορικά, εισιτήρια, εκμετάλλευση τέλος πάντων του μάρκετινγκ και όλα αυτά. Ναι. Η Ευρωλίγκα σιγά σιγά αρχίζει να βάζει ένα ιδιότυπο financial fair play ή τέλος πάντων salary cap, να το πω έτσι, το οποίο νομίζω ότι από τη σεζόν 21-22 και καλά, το λέω και καλά γιατί η Ευρωλίγκα είναι ένας τρόπος λειτουργίας μιας λίγκας πολύ διαφορετικής από την ελληνική και γενικότερα αυτό που έχουμε συνηθίσει, αλλά λέει η Ευρωλίγκα ότι το 35% να μπαίνει από τη τσέπη του ιδιοκτήτη και το 65% του budget να βγαίνει από τις λειτουργίες της ομάδας. Χορηγίες και όλα αυτά. Πώς γίνεται αυτό, ρε? Πώς θα γίνει, φίλε? Επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει ότι θα έχουμε τον πρόεδρο, α, η προεδράρα, πόσο κάνει ο Τζίμερ Φριντέτ, θέλει 3,5 εκατομμύρια για 2 χρόνια, πάρτα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ή μάλλον ήταν μέχρι κάποια στιγμή, πρέπει να πάμε στη λογική ομάδων όπως είναι στη Γερμανία. Για μένα, βασικά, κάποιος ο οποίος θέλει να διοικήσει μία ομάδα, ειδικά μπάσκετ, πρέπει να ασχοληθεί με το γερμανικό μπάσκετ. Το γερμανικό μπάσκετ έχει ομάδες. Πιστεύω ότι καμία ομάδα πλην της Bayern Μονάχου που τη χρηματοδοτεί η ποδοσφαιρική ομάδα, ναι, όλες οι άλλες, που πλέον το γερμανικό μπάσκετ είναι σε υψηλό επίπεδο, πολύ καλά γήπεδα, πολύ καλοί παίκτες, πολύ καλό πρωτάθλημα και όλα αυτά, όλες οι άλλες λειτουργούν με τα έσοδά τους. Αλλά ξαναλέω, δεν μιλάμε για έσοδα 100.000, 150.000, 200.000. Μιλάμε για ομάδες που έχουν μπάτζετ, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο, 1, 2 και όλα αυτά. Αλλά λειτουργούν και φυσικά δεν έχουν ποτέ προβλήματα πληρωμών. Έτσι. Ούτε μπαν, ούτε τίποτα. Εσύ μιλάς για ομάδες οι οποίες θα είναι σε θέση να συντηρούν μόνες τους το σε αυτό. Ναι. Okay, αυτό είναι δύσκολο. Μάλιστα. Θα πρέπει όμως να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ακόμα και να βρεθεί κάποιος ο οποίος έρχεται και χώνει, δεν θα το κάνει πάντα. Καλά, ναι, εντάξει. Θα πει σε κάποια φάση, πατάμε ένα φρένο. Δεν γίνεται να βάζω μόνο εγώ λεφτά. Πρέπει έτσι να... είναι. Ναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό είναι αυτό που είπες και συνωρίτερα, να καθούν άνθρωποι που έχουν λεφτά, οικονομική επιφάνεια, να φτιάξουν μια καλή βάση, μια καλή λειτουργία, ρε παιδί, με ένα καλό οργανισμό που μετά από κάποια χρόνια θα μπορεί να συντηρείται μόνος του και αυτοί απλά θα τσοντάρουν, ρε παιδί, από δίπλα. Και θα βάζουν κάποια χρήματα. Έτσι όπως είναι οι ομάδες μας τώρα στην πόλη, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αυτό που λέω είναι κάτι πολύ μακρινό. Ναι. Τώρα που μιλάμε, τους λείπουν χρήματα. Πρέπει να μπει κάποιος ή κάποιοι οι οποίοι θα έχουν ένα καλό βαλάντιο που θα μπορούν να το διαθέσουν. Έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά εγώ σου λέω για να φτάσουμε σε ένα σημείο να λειτουργούμε σωστά. Αλλά είναι πολύ μακρινό αυτό. Τώρα εδώ που είμαστε, όπως είναι και οι δύο ομάδες. Καλά. Αν σωθούνε. Ας η μία βρει διοίκηση από τη φάση, ναι, να ξεκινήσει να αρχίζει να κάνει ομάδα για την επόμενη σεζόν σιγά σιγά, έτσι, παρότι φτάνουμε, είμαστε στο δεύτερο πια 15 Ιουλίου, έτσι, και από ό,τι βλέπω και διαβάζω ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, θα γίνει η ομάδα, βρε, θα γίνει. Το θέμα είναι ότι τι ομάδα θα γίνει. Τι ομάδα θα γίνει. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, κοίτα, το θετικό είναι ότι έχεις ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει τον Οκτώβριο, αλλά και πάλι είσαι πολύ ωριακά στο να πεις ότι καθυστερείς. Κοίταξε, αυτό το οποίο αδυνατούν να καταλάβουν πολλοί και αδυνατούν να καταλάβουν γιατί δεν ασχολούνται και τόσο. Ναι. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλα. Ωραία. Αλλά στο μπάσκετ πλέον δεν μπορεί να κερδίσει το όνομα. Στο μπάσκετ πλέον κερδίζει όποιος είναι ο καλύτερος. Δηλαδή, παίζει με τον ύφος του Λίμνου και ο ύφος του Λίμνου έχει 1 εκατομμύριο μπάτζετ και καλύτερος παίκτης από σένα. Θα έρθει μέσα στο παλατάκι και στο παλέ και θα σε κερδίσει. Γιατί είναι καλύτερο. Έχει πιο ακριβούς παίκτες από σένα, έχει
πιο πληρωμένους παίκτες από σένα. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Και έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Και επίσης αυτές οι ομάδες είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι και πολύ. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη πίεση. Από κόσμο κτλ. Ναι. Άνα, μπράβο. Ωραία. Αυτό πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν γιατί δεν ασχολούνται τόσο με το πρωτάθλημα. Ναι. Οι δύο ομάδες μας, ο Ηρακλής έχει επιστρέψει, θα δούμε τι ομάδα θα κάνει. Πήρε τον Καστρίτη προπονητή. Εγώ λέω και πιστεύω θα κάνει ένα καλό ρόστερ. Όχι η ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει, αλλά τέλος πάντων ένα καλό ρόστερ. Οι δύο ομάδες μαζί, όπως είναι το πρωτάθλημα για του χρόνου, ξεκινάνε, θα ξεκινήσουν. Η μία ξαναλέω ότι δεν έχει ούτε διοίκηση ακόμα, ή τέλος πάντων έχει μεταβατική διοίκηση, ούτε ομάδα. Και ο Άρης έχει τη διοίκηση και δεν έχει ομάδα. Έχει ένα καλό προπονητή, σίγουρα. Ναι. Οι δύο ομάδες μας λοιπόν θα ξεκινήσουν όντας από τα μεγαλύτερα φαβορί για τον υποβιβασμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Που φτάσαμε. Για γέλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης εδώ και δύο χρόνια το αποφεύγει είτε στις τελευταίες αγωνιστικές είτε λίγο πιο πριν, αλλά κινείται εκεί. Ναι. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ με αυτές τις εξελίξεις που γίνανε από ένα σημείο και μετά από την περσινή σεζόν και φέτος, ουσιαστικά του χρόνου θα ξεκινήσει με μια τέτοια κατάσταση. Έτσι θα ξεκινήσει. Το τι θα κάνουν στην πορεία της σεζόν είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά θα ξεκινήσουν κάπως έτσι. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Γιατί κρίμα, δεν υπάρχει χρήμα. Όταν δεν υπάρχει χρήμα. Κρίμα, χρήμα. Κρίμα, χρήμα. Κρίμα που δεν υπάρχει χρήμα. Μάλιστα. Νίκο μου. Νίκο μου, Νίκο μου, αλλά το βλέπω το Γουλιέλμ πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Γενικότερα, έτσι πως πάει η συνέλευση, βλέπω, δεν έχουν περάσει οι γενιές 14. Εκπληκτικά πράγματα. Ποιος τα γράφει όλα αυτά, ο Γκάτζιος, αν πεις, ποιος τα γράφει. Λοιπόν, και Χρήστος Γρόλιος σταθερά. Αυτός είναι ρε φίλε δηλαδή, και αυτός είναι ακόμα πρόσωπο κοινής αποδοχής, αλλά είναι πολύ έξυπνος ο Χρήστος Γρόλιος και δεν ασχολείται και δεν βγαίνει μπροστά. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης επιθυμεί να μείνει στην ομάδα, έχει κίτρινο αίμα και στο τέλος θα δει την αλήθεια. Κανένας παίξει πλήν 1-2 πέρυσι, δεν δέχτηκε να κάνει κλειστό συμβόλαιο. Με τον Τελειόπουλο είχαμε συμφωνήσει ότι θα παίξει για ακόμα μια χρονιά. Μουσιάκ του έκανε τη διπλάσια πρόταση. Αν έρθει μια πρόταση η οποία είναι πολύ ψηλή και επιλέξει ο παίκτης να πάει σε άλλη ομάδα, δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Ο Γουλιέλμος τα λέει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Διαβάζεις. Ναι, ναι, ναι. Ο Γουλιέλμος το είπε αυτό και για τον Μποχωρίδη, ο οποίος το πρωί έμεινε ελεύθερος, αλλά το απόγευμα έγινε και ένα ραντεβού και μια προσπάθεια. Άσε λίγο, ο Μποχωρίδης. Ναι. Ωραία, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όσον αφορά τον Άρη. Εντάξει. Και πριν κάνει το οτιδήποτε, να δεις ότι στο τέλος πάρει τον Άρη θα μείνει. Ναι. Το budget της Sky λέει. Έχει έρθει πρόταση, ξέρω εγώ, ρε φίλε, ναι, από τη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης παίζει Ευρωλίγκα. Οκ. Σωστό. Εντάξει. Το budget που και εκεί, ναι, που και εκεί, πάλι στο τέλος, μπορεί να πάρει την απόφαση και να μείνει στον Άρη. Το budget της ΚΑΕ λέει για το καθαρά αγωνιστικό την επόμενη σεζόν θα είναι 500.000 ευρώ. Οκ. Okay. Λίγα. Τίμιο ακούγεται. Δεν είναι, ναι, δεν είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά. Οκ. Okay, αλλά αν δεν είχες τον μπανκ και μπορούσες να κάνεις κάποιες επιλογές έξυπνες. Για τον μπανκ λέει ότι χρειαζόμαστε 250.000 ευρώ. Με Σούλη Μαρκόπουλο. Ναι. Με Σούλη Μαρκόπουλο. Ο Σούλη Μαρκόπουλος μπορεί να μείνει με 7 παίκτες για παράδειγμα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή να δεις του χρόνου το Διαμαντή Σλαφτσάκη να έχει 9 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Ο Ζαγόρας μας βάζει χέρι. Πες τα εδώ, πες τα εδώ. Αν φοράς τα παντελόνια, έλα πες τα εδώ. Εκτός αν είσαι με βερμούδα, δεν ξέρω. Βερμουδάτος. Αν τιμάς τη βερμούδα σου, έλα πες τα. Βερμουδάτος. Ο Ζαγόρας, ο οποίος, παιδιά, να ξέρετε, μας βάζει χέρι, επειδή κλείνουμε και 58 επαγγελματίες, πήρε μικρόφωνο. Καταρχάς, μην μιλάς σαν να είμαστε καψιμοί. Πρώτον, ναι, το κάνω στις παρατηρήσεις στους ακροατές, το κάνω και σε σένα. Ναι. Θα φας κανένα ξεφωνητό, δεν το τρως τώρα, γιατί σε αγαπώ. Λοιπόν, καλησπέρα και στον κύριο Νίκο, που τα λέει καλά για τον μπάσκετ. Αλλά δεν τα λέει και δεν τα έγραφε τόσο καιρό για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, θα ξεφωνηθεί. Όπα. Λοιπόν, δεν ακούω τώρα. Εγώ δεν ακούω, έτσι να ξέρετε. Ναι. Δεν έχω ακουστικά. Ωραία. Λοιπόν, 12 η ώρα θα κλείσετε ακριβώς. Ναι. Παρά 5. Ναι. Καταρχάς, ο Νίκος από πού ακούγεται? Από την Περπέρα. Γιατί έχω δουλειά. Εντάξει. 12 η ώρα. Μόλις πάει 0-0-0-0. Ωραία. Λοιπόν. Έτο Ζαγόρα. Ωραίος. Τσιμπάρης. Δεν τα έλεγες Νίκο πριν. Τώρα τα λες. Ναι, παιδιά, λεφτά δεν υπάρχουν. Όλα δεν υπάρχουν λεφτά. Όλα τα άλλα. Τι ωραίες κουβέντες μπορούμε να κάνουμε. Αναλύσεις. Δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα που έφυγε ο Παπαθεοδόρου, Ροδάνη πάει η γλώσσα του. Νικολάκη! Που λέει και ο Στέφανος. Πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής, εξαίρετος.
Εξαίρετος, βέβαια. Ε, καλά, καλά στα λέει. Ε, τι έλεγες μέσα στη χρονιά, να τους πάλι, πάλι. Ναι, ναι. Και έχει και καλύτερο αδερφό επίσης. Πολύ καλός ο αδερφός του είναι. Πολύ καλός. Ναι, 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 ναι. Αχ, τώρα μου διαφεύγει το nickname που του δόθηκε πριν από λίγο καιρό. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τέλος πάντων. Ναι, μπράβο, Βασίλης Καβαδίας, Λαλάκης. Άμεσα, αγόρα το φώναξε από μέσα. Λαλάκης. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Εξαιρετικά. Μόνο μην είναι Θεσσαλονίκη και ακούει. Μάλιστα. Εντάξει, γενικότερα η εκπομπή αυτή νομίζω που κάνουμε εμείς με τον Νίκο το βράδυ, ίσως μιλάει περισσότερο για μπάσκετ από οποιαδήποτε άλλη εκπομπή της Θεσσαλονίκης. Σε κάποια διαστήματα τη, βέβαια, εντάξει, όχι 2 ώρες, γιατί αν μιλούσαμε 2 ώρες για μπάσκετ, θα μας άκουγε μόνο. Γιατί ρε φίλε, στην Πασχετομάνα είμαστε. Ο Γιώργης Μπουσβάρος, Σταφνή, τι τροπή δηλαδή αυτό. Στην Πασχετομάνα είμαστε, ρε φίλε. Εντάξει, Πασχετομάνα, φίλε, παλιά. Άσε τώρα. Πλέον Πασχετομάνα δεν είναι. Οι Πέμπτες, πες τα αυτά. Πέμπτες, ναι. Πέμπτη ή άρχισα τρόμο. 30 χρόνια περάσαν, αλλά δεν πειράζει. Πέμπτη ή άρχισα τρόμο, 9.30 ώρα. Θα κλείσουν οι καφετέρειες και τα μαγαζί για να πάρω στο κλειάδι τη Βικελίδη. Αυτό είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Πάνε οι Πέμπτες εκείνες. Πάνε. Ο Πάκο είναι μεταξύ, όπως είδα, δηλώθηκε και στην κλήρωση του Basketball Champions League. Ναι, θα είναι. Θα είναι. Θα παίξει, ε. Θα παίξει. Έτσι φαίνεται. Το λες με μια διστακτικότητα. Λίγο μαζεμένος. Ρε φίλε, ο Πάκο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει διοίκηση η οποία. Είναι διοίκηση γιατί πρέπει να είναι διοίκηση, να το πω έτσι, για τυπικούς λόγους. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρει, ή τέλος πάντων περίπου ξέρει ποιοι θα αναλάβουν, χωρίς να γνωρίζει ποιος θα είναι προπονητής, πιθανόν να είναι ο Φλεβαράκης, χωρίς να ξέρει σήμερα που μιλάμε τι χρήματα θα έχει για να κάνει ομάδα του χρόνου. Και εκτός από αυτό, πρέπει να καλύψει και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Τι να σου πω εγώ, θα παίξει στην Α2. Ότι θα παίξει το Champions League του χρόνου σίγουρα. Ναι, δεν γίνεται αυτό να το πεις με σίγουρα. Λογικά θα παίξει. Λογικά okay. Πάντα. Λογικά θα παίξει. Αλλά ας κάνει άλλα πράγματα πρώτα. Ναι, έχουν προτεραιότητα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και αφού τα κάνει αυτά, έτσι. Α, πάμε και στο Champions League όταν έρθει εκείνη η ώρα. Όλα τα είχαμε. Το Champions League μας έλειπε, συνάδελφε, έτσι πώς είναι η κατάσταση τώρα. Και στον ΠΑΟΚ πλέον. Γιατί τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ συντηρούνταν καλά σε αγωνιστικό επίπεδο. Αν κάνεις μια νορμάλ ομάδα, αν κάνεις μια νορμάλ ομάδα, έτσι, το Champions League είναι μια διοργάνωση η οποία και σου δίνει πίσω κάποια πράγματα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Σου δίνω πίσω. Και επίσης είναι λίγο δύσκολο να εκτεθείς. Ναι. Δεν είναι EuroCup που μπορεί να σε πάρει κάτι φορά και να έρχονται 20, 22, 25, 30. Ναι. Έτσι. Λίγο καλή ομάδα να έχεις, μια νορμάλ ομάδα η οποία έχει νορμάλ παίκτες ξένους που τους πληρώνεις, ωραία, και να λειτουργείς με έναν νορμάλ τρόπο, μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να το πάρεις, okay. Αλλά μπορεί να είσαι ένα καλό σημείο. Κέρδος μπορείς να έχεις από αυτό, Ελληνικό, όμως. Κέρδος δεν ξέρω άμα έχεις. Σίγουρα μπορείς να ψήσεις έναν Αμερικανό παίζοντας και στην Ευρώπη και έχω 2 μάτς την εβδομάδα, 3, έτσι. Και επίσης, το ξαναλέω, το Champions League σου γυρνάει κάποια πράγματα πίσω. Ναι. Σου δίνει κάποια χρήματα. Δεν σου δίνει 2 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά σου δίνει χρήματα τα οποία και τρύπες σου μπαλώνουν και σε βοηθάνε. Ναι. Τι ας σου πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά. Αυτά και με αυτά τι έγινε, Κωβαδόπουλε. Φτάσαμε στις 12.59. Τα πήγαμε καλά, θεωρείς, με αυτόν τον τρόπο. Πήγαμε εντάξει. Αύριο, νομίζω πήγαμε καλά. Παίρνει έγκριση το πλάνο αυτό και για αύριο. Το αποτέλεσμα ήταν καλό. Καλό, πολύ καλό, νομίζω. Πάρα πολύ καλά. Δεν το κατάλαβε κανένας, να ξέρεις. Πάρα πολύ καλά, μπράβο. Πας να κοιμηθείς τώρα, φαντάζομαι, κατευθείαν. Θα φας κάποιο είδος βραδινού ή έχεις φάει νωρίτερα. Μπα, όχι, όχι. Όχι τώρα, τέτοια ώρα, Νίκο μου, δεν είμαστε ιερεύοι. Άρα έχεις φάει νωρίτερα. Γιατί νηστικός να έμεινες, δύσκολα. Ναι. Πάλι, και εκεί αυτές τις μπάρες τρως και τα τέτοια. Όχι, εδώ ξεφεύγω λίγο. Πάντα όταν είσαι εκτός, βγαίνεις λίγο έξω από τους ρυθμούς, πάντα ξεφεύγεις λίγο και στο φαγητό. Το διαπίσω εγώ με μένα την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν,
Ωραία, να σε καληνυχτήσουμε, συνάδελφε. Εντάξει, θα σε έχουμε πάλι αύριο μαζί μας, λίγο μετά τις 10. Καλό βράδυ, να ευχηθώ στους καλούς φίλοι. Καλούς φίλοι, λοιπόν, καλό βράδυ από τον Νίκο Μοσοφοβίτη. Καλό βράδυ και από εμάς, τον Βασίλη Καβαδία και εμένα. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας και η σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα 0-0-0-0. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, Βασίλη Καβαδία. Καλό βράδυ, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.